Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Η ώρα είναι 9 και 54 και 55 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε κοντά σας λοιπόν μέχρι τις 12 παρατέταρτο περίπου. Θα ξεκινήσουμε όμως με την Αγγελική την Κιλιτζόγλου, γιατί έχουμε μια συνέντευξη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως σήμερα στο πρώτο θέμα, Αγγελική. Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα δηλώνει ότι και με αυτοδυναμία θα ζητήσει συνεργασία με άλλα κόμματα, ωστόσο αποκλεί όπως και να έχει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα αναφέρει ότι εφόσον αποχωρήσει ο Πάνος Καμένος, ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί ή να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι που λέει αν δεν το κάνει, ο ίδιος θα είναι έτοιμος να υποβάλει νέα πρόταση δυσπιστίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οφείλει ο Πρωθυπουργός αμέσως είτε να ζητήσει νέα ψήφο εμπιστοσύνης, είτε να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτό επιτάσσει η λογική αλλά και η θεσμική τάξη, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε πρωθυπουργός με το θράσος να μένει στην εξουσία με κυβέρνηση μειοψηφίας. Κάτι τέτοιο θα σημάνει άλλωστε και τον απόλυτο αυτοεξευτελισμό του. Την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η χώρα βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο και σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και η ανακοίνωση των υποψήφιων βουλευτών. Ενώ εκφράζει την αισιοδοξία του ότι σε 4 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα πατάει γερά στα πόδια της, ναι, λέγοντας ότι ο ίδιος ξέρει καλά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, την οποία θα σχηματίσει μετά τις εκλογές, αλλά ωστόσο ο ίδιος έχει μελετήσει τις λύσεις που θα χρειαστεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Το κατάλαβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δίπλα μου Αντώνης ο Βελατόρας, αν μπορούμε να δείξουμε τον συνάδελφο να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για τη συνέντευξη αυτή. Αντώνη, φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασισμένος, είτε έχει αυτοδυναμία είτε όχι, να πάει στη λύση μιας σύνθετης κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το πιστεύεις ότι θα συμβεί? Αν θα πάνε οι άλλοι, γιατί να μην συμβεί? Ποιοι άλλοι? Ποιοι είναι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ. Ποιοι το κίνημα αλλαγή, ποιος άλλος είναι? Το κίνημα αλλαγή με την ανακοίνωση σήμερα που βγάλει κυρία Γεννηματά, δεν νομίζω ότι. Εδώ γίνεται μια πολιτική. Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να πάει με αυτού, ούτε αυτοί με αυτόν. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης κάνει αυτή την εξαγγελία, ωραία ακούγεται, αλλά στην πράξη δεν νομίζω υπάρχει δυνατότητα. Εδώ το Τσινάλ, όπω το λέμε συντομία, υπάρχει σοβαρή αντιπαράθεση και στο εσωτερικό του, παρότι δεν φαίνεται. Εγώ Πασόκ ξέρω. Κινάλ τώρα. Πασόκ. Το Πασόκ. Κινάλ τώρα. Κινάλ είναι που είναι για τη βίωση τώρα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση αν θα πρέπει να συνεργαστούν ή όχι, αν χρειαστεί, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι θα πάνε όταν δεν το χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, εντάξει, γιατί και αυτοί θέλουν να έχουν και τις διαχωριστικές τους γραμμές με τη δεξιά, για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν είμαστε δεξιά, είμαστε κάτι άλλο, είμαστε κάτι διαφορετικό. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να βρίζουν τη δεξιά σήμερα, αλλά με αυτή συγκυβερνήσανε. Κοίταξε, το πλήρωσε, ναι, το, το Πασόκ αυτό. Ναι. Αν το ξαναδοκιμάσει, βέβαια, ανάγκες κάποια φορά τη χώρα είναι πάνω από τα κομματικά. Συγκυβερνήσει, ναι, εντάξει, αυτό είναι αλλά δεδομένο αυτό και πρέπει να το ομολογήσουμε ότι τότε το Πασόκ έκανε μια υπέρβαση. Πολιτική, υπέρβαση, εντάξει, και στο εκλογικό σώμα δεν την επικρότησε. Ναι. Τώρα, εάν η ανάγκη προκύψει και ξανά το επιχειρήσουν, είναι ένα θέμα το οποίο θα το εκτιμήσουμε σε λίγους μήνες. Θα δούμε πάντως. Ναι, θα δούμε. Καλά, θα πούμε πολλά αργότερα για αυτό το θέμα, γιατί είναι και μια επιστολή σήμερα του κυρίου Αρσένη, την οποία την έχει, θα το είδες φαντάζομαι, η Νέα Σελίδα, η εφημερίδα η οποία είναι ιδιοκτησίας Λιβάνη. Έχει σημασία αυτό, η Νέα Σελίδα, έχει το Τσιμίτι εδώ. Έτσι. Βλέπεις επιστολή που καίει το Τσιμίτι, έχει μια επιστολή που λέει διάφορα για τη διακυβέρνηση του Κώστα Τσιμίτι. Ο καλεσμένος σου θα μας πει. Όχι, δεν είναι. Εγώ τον κύριο Παπανδρέου σήμερα που έχουμε καλεσμένο τον έχω φέρει και για άλλα θέματα. Καλημέρα κύριε Παπανδρέου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Είναι δίπλα ο Δημήτρης ο οικονόμου. Καλημέρα. Είναι μαζί μας. Πώς το έπαθες να αποδεχτείς να έρθεις και εσύ μια Κυριακή εδώ? Με φέρνεις σε μένα κάθε Δευτέρα να το πληρώσεις, δεν γίνεται. Φώναξες σε βοήθειες γιατί ως αρχηγός δεν θέλεις κόντρα να κάνεις τον Παπανδρέου. Κοίταξε, εντάξει. Πονηρά σκεπτόμενος. Η καταγωγή του είναι από την Αχαΐα. Ο παππούς του γεννήθηκε εκεί. Το Καλέτζι είναι μια περιοχή όπου πράγματι είναι, όπως έλεγε και ο Ανδρέας, και ερχόταν τακτικά. Και στην Αχαΐα, ξέρεις, είσαι δεξιός, είτε αριστερός, είτε Πασόκ, οτιδήποτε, το σέβεσαι αυτή η οικογένεια. Έτσι. Καλά, δεξιός δεν περνάει βέβαια από εκεί. Όχι. Λίγο μια φορά που πήγα από εκεί και έκανα ένα ρεπορτάζ. Το Καλέτζι, λες. Μου λέει ένας είναι, μου λέει, εδώ το ξέρουμε όλοι. Ναι. Εντάξει, λέω ένας, μου λέει. Όχι, λέω γενικά και με την οικογένεια Παπανδρέου δεν είχαν. Δηλαδή υπάρχει ένα. Εντάξει, μπορεί να είναι ένα σεβασμό. Εγώ θέλω να παρατηρήσω για τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίο έχει. Μας έχει εκπλήξει θετικά στο παρελθόν για συγγραφικά ότι λίγο άργησε.
να τα πει. Στην πολιτική. Έτσι νομίζω. Ναι, αλλά πρέπει να επισημάνουμε. Αλλά εδώ... έρχεται σε μια περίοδο πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και να πω κάτι άλλο. Με τον λόγο του και με την ποιότητα της, των προσεγγίσεων. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι η κυρία Κοραή, η οποία τώρα βάζουμε τα μικρόφωνα γιατί καθυστέρησε. Όχι να έρθει, καθυστερήσατε. Ναι. Στα θέματα σας. Είναι και σταθμάζονται κιόλας. Κάνατε ποτέ για να μπείτε στο στούντιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Παπανδρέου, επειδή τώρα το άνοιξε το θέμα ο Αντώνης και λέει ο συγγραφέας, εσείς όμως, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, βλέπω άλλα. Έχω και, λέμε και οικονομολόγος. Έχουμε όχι, μα είστε οικονομολόγος. Και είμαι στο ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος. Πού σπουδάσατε? Θέλουμε να πούμε αυτά. Να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Στα αμερικανικά πανεπιστήμια, στο Yale το πρώτο πτυχίο και στο Princeton το διδακτορικό. Ναι. Μεγάλα πάρα οικονομικά. Θεωρούνται καλά. Γιατί δεν τα έχετε προβεί, δεν τα έχετε πει αυτά. Ελάχιστοι ξέρουν ότι πάει στο Yale και στο Princeton. Δεν το ξέρει. Δεν φοράει, δεν πρέπει κανείς να φοράει ταμπέλες. Είναι αυτό που θέλει. Δεν είναι θέμα ταμπέλες. Τώρα μπαίνετε στην πολιτική πιο ενεργά. Για τις ευρωεκλογές, για την Ευρωβουλία. Αλλά όμως αυτό έχει μια σημασία να το ξέρει ο κόσμος. Τι ψηφίζει. Ψηφίζει έναν άνθρωπο μόνο που είναι συγγραφέας, που είναι τιμητικό βεβαίως και μεγάλη υπόθεση να κάνει συγγραφέας. Αλλά όμως έχετε. Ναι, είχα και μια ακαδημαϊκή καριέρα πριν. Μια ακαδημαϊκή καριέρα. Οπότε πρέπει να τα λέμε. Πιστεύω ο καθένας πρέπει. Να είναι αυτό που είναι, δεν χρειάζεται να βγαίνεις με που πήγες με το βιογραφικό. Σημασία έχει πάντως ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ένα πιο τεχνοκρατικό λόγο στην πραγματικότητα, πέρα από τη συγγραφή και την καλλιτεχνική ας πούμε φύση. Στην πραγματικότητα έχει πιο τεχνοκρατικό λόγο. Νομίζω έχει σε μια αντίληψη που σήμερα είναι απαραίτητη στην πολιτική. Δεν ξέρω βέβαια γιατί διάλεξε Ευρωβουλή και όχι το Εθνικό Κοινοβούλιο. Εντάξει, και ο Γιώργος εδώ, ναι, εντάξει. Είναι πολύ λίγο, αλλά αυτό που λέτε εγώ είμαι ίσως επειδή τόσα χρόνια σε μια πολιτική οικογένεια και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά οράματα, καλός ή κακός, και έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες στη ζωή μου, στο σημείο που και να σκεφτείτε ομιλίες και πανεπιστήμιο, πόσες ώρες ακούς πράγματα, είμαι άνθρωπος των λύσεων. Δηλαδή, είμαι πολύ σύντομος να ακούσω το όραμα, το πιστεύω γιατί έχουμε όλοι ένα όραμα, αλλά θέλω τις προτάσεις και να πάμε στο πρακτικό. Έτσι. Με αυτή την έννοια, το τεχνοκρατικό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πρακτικές λύσεις. Και με ενδιαφέρει και αγαπάω την πρακτική λύση. Γιατί όμως δηλαδή, μετά από τόσο εκτεθεί. Ναι, αλλά αυτή η αντίληψη μας χρειάζεται περισσότερο εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε. Σήμερα. Έχουμε ανάγκη από χρειαζόμαστε τις αρχές. Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Αρχές, αλλά θέλουμε τις λύσεις πια. Θα ήθελα να ακούσω πώς μετά από τόσα χρόνια αποχής, θα έλεγα, από τα πολιτικά τεκτενόμενα και από το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη και ένα άλλο, όπως εξελίχθηκε, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσατε τώρα να κάνετε αυτό το βήμα. Πείτε ναι στη ΦΟΦΗ γεννηματά για μια υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή. Ενδιαφέρει γιατί αυτή τώρα η ερώτηση. Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρει. Επειδή είναι προσωπική, δεν είναι τα θέματα. Δεν πειράζει. Όχι, μα είναι προσωπική για εσά. Η αλήθεια είναι, ήθελα από μικρός να πάρω το δικό μου δρόμο και να μην έχω σχέση με την πολιτική. Γιατί λέω, επειδή γεννήθηκε σε πολλή οικογένεια, δεν πρέπει να πας σε αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η παράδοση. Άρα είχα μεγάλη αντίδραση σε αυτό που λέμε. Οικογενειοκρατία από μικρός. Και ήθελα το δρόμο μου και έγινε συγγραφέα οικονομολόγο. Πολλά χρόνια στην Αμερική, αλλά συνεχώς έχω μείνει έξω από την ενεργή πολιτική. Συνειδητά μείνατε. Συνειδητά, αλλά είμαι παρατηρητής, σχολιαστής, αλλά δεν μπορώ να προτείνω σοβαρές λύσεις αφού είμαι απ' έξω. Τώρα γιατί το αποφασίζετε, κύριε Παπανδρέου? Τώρα είναι αυτό που σας σώθησε. Είναι να πάρετε στιγμή, σου λέει, το time. Εγώ ζήσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πιστεύουν ο κόσμος ότι είμαι πολιτικός χωρίς να έχω τις ευθύνες, αλλά έχω τις κατηγορίες των ευθυνών. Και είχατε και ανάμειξη και στο γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου. Ποτέ. Ούτε στο εξωτερικό. Ποτέ σε καμιά θέση. Ποτέ. Αυτά ήταν. Γιατί σας έχουν πιστωθεί αυτά, ότι ήσασταν σύμβουλος. Έχω πιστωθεί χωρίς να είμαι. Χωρίς να. Ας είμαι σε κάτι και να πιστωθώ να έχω τις ευθύνες που αναλογούν. Όχι αυτές που δεν αναλογούν. Αλλά είναι πιο πολύ ψυχολογικό. Φτάνει σε μια διαδρομή, βλέπει ότι κατά κάποιο τρόπο δυστυχώς γκρεμίζεται η χώρα και δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Ο Νίκος Παπανδρέου λοιπόν είναι ο δευτερότοκος γιος του Ανδρέα, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι και ο Άντρικος ο μικρότερος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ο Γιώργος έχει πάρει τη δική του πορεία, έγινε πρωθυπουργός της χώρας, κάνει αυτά που κάνει. Αλλά εσείς είστε μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Τώρα θα σας πάμε λίγα και στα πιο δύσκολα. Πάμε. Γιατί πολλά κομπλιμέντα ακούσατε. Και ναι, τώρα... ίσως το παρακάνετε. Τώρα πρέπει να αποδείξω το. Ναι, το... λοιπόν, τώρα το όλα αυτά που λέτε. Θα ακούσουμε, γιατί η Ευρωβουλή είναι ένας χώρος όπου συζητώνται πράγματα και παίρνονται αποφάσεις και για τη δική μας τη χώρα. Ένα μεγάλο ζήτημα που
οπωσδήποτε έχει απασχολήσει τη χώρα μας και θα την απασχολήσει και στο μέλλον είναι το Σκοπιανό. Ένα ζήτημα τεράστιο, γιατί όλοι χρεώνουν στην κυρία Μέρκελ και στους Γερμανούς, εκτός από τους Αμερικάνους, ότι αυτοί είναι που επέμειναν να δοθεί η λύση σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που υπάρχει στα Βαλκάνια. Το ποια λύση θα δοθεί είναι ένα ζήτημα. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε και στους συναδέλφους και σε εσάς κύριε Παπανδρέου, βίντεο δύο μεγάλων ηγετών, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι λέγανε αυτοί κυρίες και κύριοι για αυτό το σύνθετο και αγκαθόρθες ζήτημα. Έχουμε τα βίντεο. Πάμε λοιπόν. Το βασικό θέμα, και είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σε αυτό το όνομα. Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία, γιατί το θέλουν τα Σκόπια. Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, την Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Και ο κ. Σαμαράς, νομίζω το ίδιο πράγμα. Μα απολύτως το ίδιο. Σε αυτό το σημείο έχουμε απόλυτη σύμπτωση. Γι' αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών. Πιστεύω ότι πραγματικά τα Σκόπια, αν δεν αλλάξουν πορεία, και τι ζητούμε. Ζητούμε να κατεβάσουν τη σημαία, να αλλάξουν τη σημαία. Δεν μπορεί να είναι ο ήλιος της Βεργίνας στη σημαία τους. Να ακυρώσουν τα ή να ερμηνεύσουν διαφορετικά τα άθρα του συντάγματος, τα οποία είναι σαφώς αλυτρωτικά και επιθετικά, με στόχο την Μακεδονία του Αιγαίου. Και τέλος, να υπάρχει ένα όνομα το οποίο να μην αποπροσανατολίζει και να μην γίνεται η βάση του θεμέλιους λίθους επεκτατικών πολιτικών, γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχουμε υπερβάλει. Είναι σημαντικό. Και θα το δείξει ο χρόνος. Της Μακεδονίας. Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει από αλλού αυτός ο νικηφόρος αγώνας. Το δικό σου όνομα προσπαθούν να αμφισβητήσουν. Η δική σου ιστορία αρνούνται. Το δικό σου πολιτισμό θέλουν να παραχαράξουν. Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Δεν θα υποστήλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Είμαι εκεί και ο συνεταίρι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Η Μακεδονία αυτή είναι. Δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι η ελληνική. Λοιπόν, είδαμε και δεν θέλω να τον μπλέξω με τους σημερινούς. Αν δεν βρήκες του Καραμαλή, όπως χωρίζει. Βρήκα, αλλά δεν ήταν η πιο σημαντική αυτή, γιατί ήταν και συγκινησιακό το περιβάλλον. Και είχαμε και δύο Χατζηνικολάου. Ο Νίκος που παίρνει τη συνέντευξη στον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Αίμιστο, και στη δήλωση που κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, από πίσω είναι ο πατέρας του Νίκου και είπε και κακία Χριστίνα για τον Νίκο Χατζηνικολάου, την οποία θα την καρφώσω στον αέρα. Ότι σήμερα ο Νίκος είναι πιο ωραίος. Πολύ καλύτερος. Ωστόσο, κύριε Παπανδρέου, από αυτό την τοποθέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου, πήγαμε σε μια ενδιάμεση λύση. Βέβαια. Ναι, από μια σκληρή διαπραγματευτική θέση που είχε ο Ανδρέας τότε και είναι σχεδόν έχω ταυτόσιμη θέση, αλλά
κάπου μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Όπως η σκληρή θέση που είχε με το χώρα, μην ξεχνάτε και μετά έχει μια συνάντηση με τον Λοζάλ. Το χώρα που. Το βυθίζεται το χώρα, μετά έφτασε σε μια συνάντηση κορυφής. Η σκληρή θέση με τη Μακεδονία που πήρε ο Ανδρέας, μετά έβγαλε. Την ενδιάμεση συμφωνία. Όχι μόνο ενδιάμεση συμφωνία, βγάλανε οι Σκοπιανοί το σύμβολο του ήλιου και βγάλαν κάτω 80% των εδαφείων των αλληλεγγυητικών από το Σύνταγμα. Ναι, άρα αυτή η σκληρή θέση ήταν θέση και διαπραγμάτευσης. Και έχουμε τη διάμεση λύση που σήμερα. Κατά συνέπεια, το μάθημα που μας δίνει αυτό, μας δίνουν αυτά τα βίντεο που είδαμε τώρα, είναι ότι πρέπει να έχεις πολύ σκληρή θέση διαπραγμάτευση για να φτάσεις κάπου. Έλα, και, που ξεκινάς. Και είχαμε όπλο το εμπάργκο. Μην ξεχνάτε, είχαμε όπλο το εμπάργκο. Ναι, κύριε Παπανδρέου, όμως, μόνο σας λέτε ότι οι σκληρές αναφορές και η διαπραγμάτευση σκληρή έφτασε στην συμφωνία και σήμερα έχουμε μια. Συμφωνία που πάει να κλείσει το θέμα. Εσύ με τη σημερινή συμφωνία. Όχι, δεν με βρίσκει συμφωνία, γιατί αυτά που είπε και οι δύο μεγάλοι ηγέτες, ότι κρατάνε ανοιχτά κάποιες αιστείες εθνικισμού που μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας. Εκεί είναι το ένα κομμάτι που διαφωνώ με την λύση όπως έχει προταθεί. Και είχαμε ένα δεύτερο όπλο, όπως το εμπάργκο, να κάνουμε μια αναλογία. Το εμπάργκο ήταν σκληρό και έτυχε να είμαι Αμερική τότε στο Princeton και μου την έπεσαν που λένε οι καθηγητοί, οι ξένοι, ειδικά στις πολιτικές επιστήμες, ότι ήταν πολύ σκληρή στάση. Οπότε έπρεπε να ήταν πραγματικά. Εδώ έχουμε ένα άλλο όπλο. Την πίεση της Γερμανίας, την πίεση των Αμερικανών που θέλουν μια λύση. Πάνω σε αυτή την πίεση θα μπορούσε να έχει απαντήσει πιο πολύ η Ελλάδα σε μια διαδικασία. Τι χάνουμε εμείς, τι χάνουμε με την παρούσα λύση, κύριε. Δίνουμε κάτι που ίσως δεν το είχαν ποτέ. Μια εθνική ταυτότητα και μια γλώσσα μακεδονική. Υπάρχει, είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Αυτό. Άρα τι δίνουμε άμα δεν υπάρχει. Δεν το δίνουμε, δεν υπάρχει. Δεν το είχαμε, τώρα το έχουν. Αυτό είναι το παράλογο. Κάτι που δεν είχαμε, το έχουνε. Δεν ξέρω, είναι λίγο σοφισμό αυτό. Δεν είμαστε χαμένοι εμείς από αυτή τη συμφωνία ως χώρα. Σε αυτό το σημείο είναι, άκου, ότι θέλουμε λύση, να μην είμαστε extreme, θέλουμε μια λύση. Για να και μην έχουμε ζητήματα. Ναι, αυτό έχει μια λογική. Έχει αποδεχθεί. Έχει αποδεχθεί ο κόσμος τη σύνθετη ονομασία. Αυτό λέω. Υπάρχει μια διαφωνία με τις άλλες απόψεις εκεί. Αλλά θέλουμε μια λύση, γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα. Αλβανία, Τουρκία και άλλα. Έχουμε μια παγκοσμιοποίηση. Έχουμε την Ευρώπη. Έχουμε πρόσφυγες. Αυτό θα ήταν καλό να το κλείσουμε. Αλλά όχι έτσι. Αυτή είναι η θέση μου. Και αφού λέμε και κομματικά, είναι και η θέση του κινήματος αλλαγής. Επειδή εσείς θα είστε υποψήφιος στην Ευρωβουλή, βλέπουμε μετά το Brexit μια στροφή της Ευρώπης προς να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Αυτή η συμφωνία όπως είναι σήμερα, με αυτά τα 2-3 παρατηρήσεις που είπατε, δεν συμβάλλει μια τέτοια κατεύθυνση και να δημιουργεί μια σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό είναι ερώτηση. Θα συμβάλλει με αυτά τα εδάφια. Είναι ένα ζήτημα που εγώ πιστεύω. Θα έχει πρόβλημα. Και επίσης, έτσι πως περνάει στη Βουλή σήμερα, που θα περάσει, υποθετώ, με μια μικρή πλειοψηφία, θα το βρούμε απέναντί μας. Δηλαδή, μπαίνει μια συμφωνία που έχει ένα στίγμα, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, ότι υπάρχει ερωτηματικό. Για ένα εθνικό ζήτημα δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια ερωτηματικά. Υπάρχει όμως και η Τουρκία, κύριε Παπανδρέου, που ξέρουμε όλοι ότι έχει βλέψει με το λεγόμενο βαλκανικό τόξο στην περιοχή αυτή. Και μήπως πατήσει πάνω σε αυτά που αφήνουμε ανοιχτά η Τουρκία. Μήπως τα χρησιμοποιήσει αυτά. Η συζήτηση γίνεται, μήπως τα κόψει αυτά η Τουρκία με τη συμφωνία που γίνεται. Αυτό λέει η δική μας πλευρά. Αυτό είναι η πλευρά η μία. Η άλλη είναι ότι ακόμη αφήνουμε θέματα ανοιχτά, εθνικά ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Αυτή είναι η θέση. Ναι, εκεί. Για σειρά από χρόνια. Η ιστορία αυτή έμενε έτσι. Η Ελλάδα, εγώ δεν κατάλαβα τι έχασε αυτά τα χρόνια, γιατί μου λένε πολλοί ας πούμε σαν αντεπιχείρημα ότι μα την έχουν αναγνωρίσει, λέει, 140 κράτη. Τούτε γιατί το ζητάνε από εμάς τόσο επιμόνως να το αναγνωρίσουμε. Άμα δεν το αναγνωρίσει η Ελλάδα και δεν πάρει σφραγίδα από εδώ, δεν υπάρχει. Είτε το έχουν αναγνωρίσει είτε δεν το έχουν αναγνωρίσει. Ή γιατί, μήπως αυτό λέω, Αντώνη, και σχολιάζω αυτό που είπες. Γιατί αυτό θα πάει να λέει αύριο ότι εγώ είμαι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Μακεδονία. Είναι ένα ζήτημα. Αυτά είναι ζητήματα. Βέβαια. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπανδρέου. Αυτά η Ευρώπη πιστεύετε ότι τα βλέπει? Η στροφή της Ευρώπης στον ευρωσκεπτικισμό, αλλά και στη δεξιά, γιατί στη δεξιά, τη σκληρή δεξιά. Γιατί, και στην άκρα δεξιά. Και στην άκρα δεξιά, αυτό λέω. Το AFD, το γερμανικό, είναι άκρα δεξιά. Δεν τα λέω σε κόμματα. Η Ευρώπη θα προτιμούσε να μην κοιτάει καθόλου προς τον Νότο. Η ελίτ της Ευρώπης. Θα προτιμούσε να λύνουμε τα προβλήματά μας Βαλκάνια. Είμαστε. Τους αγχώνει ότι κάθε τόσο έχουν να κάνουν με θέματα σοβαρά, που εμείς τα θεωρούμε σοβαρά, αυτοί λένε βρείτε τα, λύστε τα. Εκεί είναι ο ρόλος και η προοδευτικό αφήγημα χάνεται σιγά σιγά στην Ευρώπη. Ναι. Άρα εκεί είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Επειδή το πιέζουν, λέει, τι μας νοιάζει τώρα να το λένε Μακεδονία να τελειώνουμε. Αυτή είναι η θέση. Δεν τους ενδιαφέρει. Η ψυχολογική, θα έλεγα. Μπορεί να μην την πούνε επισήμως, ανεπισήμως. Γιατί την έχουν αναγνώρισει έτσι κι αλλιώς όλες οι μεγάλες χώρες την έχουν αναγνώρισει. Κύριε Παπανδρέου, δεν σας ενόχλησε? Θέλετε να πάτε και στο Ευρωκοινοβούλιο, γι' αυτό σας θέτω το θέμα.
πριν την ψηφοφορία αυτή την κρίσιμη του και πριν το δημοψήφισμα, όλη αυτή η απίστευτη πασαρέλα που έγινε όλης της Ευρώπης, της νομενκλατούρας, στα Σκόπια για να επηρεάσουν. Σήμερα υπάρχει μια τάση. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές της Ευρώπης που θέλετε εσείς. Ο κόσμος δεν θέλει πια να βλέπει την ελίτ. Αυτό βλέπει. Δεν μπορεί να το βλέπει πια. Πέρασε από τα Σκόπια. Και αυτό προκαλεί εμένα και αντίδραση από τον κόσμο. Να περνάνε οι μεγάλοι σε εισαγωγικά, ο μικρός κάτω εκεί στη χώρα του και να λένε τι θέλουν για αυτοί οι μεγάλοι. Δεν θέλω να είμαι σε αυτό το σύστημα. Αυτή η πίεση όμως. Ανάποδα και στο λαό αυτή η πίεση. Λειτουργεί. Αλλά μπορούσε αυτό πιστεύω η κυβέρνηση, αυτή που ήταν, έφυγε ο Κοντζάς, να χρησιμοποιήσει αυτή την πίεση να κάνει καλύτερα. Αυτό είναι απλό. Διαπραγματευτικό όπλο. Δεν ξέρω πόσο το θέλανε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το κάνουνε. Γιατί εδώ τώρα προκύπτει ένα τεράστιο. Εδώ θα ήταν. Δεν θα ήταν να παίρνα και με 180. Ψήφου, συγγνώμη κυρία Κοραή. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν θα ήταν. Ναι. Επειδή βλέπουμε 60-70% του κόσμου διαφωνεί με αυτή τη συμφωνία, εκεί θέλει συνένεση. Έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει πολύ καλή δουλειά, να φέρει και τα άλλα κόμματα, να τελειώσει εθνικά, να πούνε α, γιατί θα το βρούμε μπροστά μα τα επόμενα 20 χρόνια. Φοβάμαι. Θα χάσει από αυτό πολιτικά η κυβέρνηση. Τι εκτιμάτε. Η κυβέρνηση είναι πολύ έξυπνη. Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε. Με ένα από έχει. Θέμα που διαφωνεί το 60-70% του λαού, αυτό δεν αποτυπωθεί με έναν τρόπο. Ναι. Σε εκλογές. Ναι, εγώ δεν λέω σε αυτό το νούμερο, αλλά. Εκεί είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι έξυπνη η κυβέρνηση. Στο δικό της κοινό δεν νομίζω να. Στο δικό της κοινό, όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι. Άρα εκεί θα ήθελα. Αλλά όμω. Στο εκλογικό τη τόπο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε. Μετά μισό λεπτό. Μήπω όμω. Και το θέτω πάνω στο τραπέζι και για τον Νίκο Παπαδρό και για όλου μα. Το κοινό, το πασοκικό κοινό που ψηφίζει, που έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε από το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και από μεγάλη μερίδα και δεξιών και πασόκων και διαφόρων άλλων κατηγοριών πολίτες που πήγαν και τους ψηφίσανε. Μήπως αυτός ο κόσμος όμως δεν θα θελήσει να τους επιβραβεύσει για αυτή την επιλογή με τα Σκόπια. Ένας που ήταν στο ανήκει στο ιστορικό Πασόκ ή ας πούμε στο πατριωτικό Πασόκ και έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ για τους νικούς. Και σε άλλα κόμματα έχει πάει, συγγνώμη που το λέω. Επειδή εκεί έχουν μαζευτεί πολλοί. Όχι, και ανέλ, και ανέλ, και ανέλ, μερικοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μήπως εκεί λοιπόν αυτοί που μαζευτήκαν τόσοι πολλοί δεν θέλουν να το επιβραβεύσουν στο τέλος. Για να πούνε, όπα, δεν. Αυτό είναι τώρα, αν ρωτάτε εμένα, είναι λίγο. Λίγο γκαλοπιστική ερώτηση και λίγο ναι. Δημοσιογραφική, αλλά πιστεύω με σωστή, όχι, με σωστή είναι, διαχείριση ναι. από το πνευματικό κίνημα, στο πούμε έτσι, μπορεί να φέρει να έρθουν πίσω, γιατί το ζήτημα είναι όλοι αυτοί που φύγανε από το Πασόκ να γυρίσουν σπίτι τους. Και μια θέση του Πασόκ ήταν αυτή. Η σκληρή θέση. Δηλαδή, τους καλύτερα να γυρίσουν σπίτι τους. Αυτό είναι το δικό μου αφήγημα, κύριε Χατζή. Σπίτι τους που ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει. Πήγαν εκεί, είδανε κάποια λάθη, ελπίζω μάθανε να έρθουν εκεί που είναι. Να σηκωθούν για τον καναπέ όμως. Γυρίσουν σπίτι και μέσα στον καναπέ. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι λίγο. Όχι επικίνδυνο, πώς να το πω, εις βάρος της χώρας μας, όταν δεν περάσει μια τέτοια συμφωνία, θα κατρρεύσει και η ενδιάμεση συμφωνία. Θα πάμε πια σε μια de facto. Αυτό δεν είναι, θέμα νομικό, δεν ξέρω αν θα κατρρεύσει η ενδιάμεση συμφωνία. Ναι. Γιατί... Έτσι ακούω. Αυτό θα το δούμε βέβαια. Αυτό, αλλά εγώ θέλω να πάω σε ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη και αφού θα ασχοληθείτε με αυτά τα ζητήματα, εφόσον εκλεγείτε, είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Βλέπουμε χιλιάδες κόσμος να. Σωρεύεται να έχουμε συνοστισμό, πώς το λέγε η καθηγήτρια, στις παραλίες, να γίνεται ο χάμπος, να πνίγονται παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, έχει σημασία και ο καθένας έχει την αξία του σαν άνθρωπο στη ζωή. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Ευρώπη να έχει μαζευτεί, κύριε Παπανδρέου. Η Ευρώπη δηλαδή είναι σαν να έχει βάλει ένα τεράστιο φράχτη και να λέει: δεν θέλω κανέναν, πηγαίνετε να πνιγείτε, δεν με ενδιαφέρει. Και μείνε μόνο. Η Ελλάδα και η Ιταλία. Και η Ιταλία έφυγε, που και η Ιταλία έχει φύγει. Φύγε σου. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ποια πολιτική, αν εσείς αύριο το πρωί είσαστε αρμόδιος να ασκήσετε αυτή την πολιτική, γιατί η κυβέρνηση έχει δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήματα που λέει αυτό μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Εσείς τα κάνατε δηλαδή. Μα τους ρίχνατε στη θάλασσα. Θα επιβάλλατε στην Ευρώπη μήπως λύσεις άλλες που δεν τις θέλουν. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποια λύση εγώ η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος και να είναι λογική και να δίνει απάντηση στο πρόβλημα.
Άκου, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν οι ροές εξ αρχής. Αυτό είναι να μην έχουμε πόλεμο, η μεγάλη απόφαση να μην έχουμε πόλεμο στη Συρία, να μην είχε βομβαρδίσει η Ευρώπη τη Λιβύη που μας προκάλεσαν άλλοι τόσοι μετανάστες και πρόσφυγες. Όλοι αυτοί οι πολέμοι, άρα αυτό η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα, ως Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι εκεί να βοηθήσει να μειωθούν οι εντάσεις. Διπλωματική οδός. Διπλωματική και σκληρή οδός. Όχι με τον Σάρκοζη να βομβαρδίζει τη Λιβύη. Βέβαια. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι όλοι αυτοί όμως από εμπόλεμες περιοχές, κύριε Παπαδρέου. Ένα το κρατώ. Το δεύτερο πιο μακροχρόνιο είναι να υπάρχει ανάπτυξη στην περιοχή. Πάλι αυτό θα πάρει πολλά χρόνια ώστε να μην φεύγουν. Το τρίτο είναι η αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να τους μαζέψει όλους. Συγγνώμη. Εκεί δείχνουμε την έλλειψη αλληλεγγύης και η τάση αυτή που είπατε εσείς. Αλλά είναι πύλη η Ελλάδα. Η Ελλάδα δέχεται τα κύματα. Μονίμως δεχόμαστε εμείς τα πρώτα κύματα. Πού είναι η αλληλεγγύη? Και μάλιστα υπάρχει και συμφωνία να μην μπορούν να φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ή όσοι φεύγουν να επιστρέφουν στην πρώτη χώρα. Ναι, αυτό όμως εδώ πρέπει η Ευρώπη και εμείς να πιέσουμε πιο πολύ. Είναι θέμα διαδικαστικό. Να γίνανε πιο γρήγορα, να περνάνε πιο γρήγορα από το σύστημα. Να μην είναι αυτές οι καταστάσεις οι ανθρωπιστικοί. Οι διαδικασίες. Επίσης τα σύνορα μεν είναι θάλασσα. Αλλά και πάλι εκεί έπρεπε η Ευρώπη να παίζει μεγαλύτερο ρόλο, να καταλάβει ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι στο Αιγαίο. Ναι, αλλά... Δεν είναι στο Βίζενγκραντ, δεν είναι στα Σκόπια, ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Ουγγαρία τα σύνορα. Υπάρχουν και εδώ. Εδώ είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη αλληλεγγύης και γι' αυτό χρειάζεται, συγγνώμη, μια προοδευτική φωνή. Αν γίνεται να βάλει χέρι σε αυτή τη διάλυση που βλέπουμε μπροστά μας στην Ευρώπη και αν επικρατήσουν και πιο συντηρητικές δυνάμεις, συγγνώμη. Δεν θα τους νοιάζει ότι θα γεμίσουμε εδώ με 10 εκατομμύρια πράγματα. Προς τα εκεί πάει πάντως. Προς τα εκεί πάει. Ναι, προς τα εκεί, αλλά δεν είναι θέμα αυτό που είναι ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν είναι πλέον η ιδεολογική αντιμετώπιση που έχουν τα κόμματα σε αυτούς τους ανθρώπους και με την πολιτική του στάση λένε ναι ή όχι στους πρόεδρους. Εδώ μιλάμε, είτε είναι δεξιός, είτε αριστερός, είτε κεντρός, είτε τύπος, στην Ευρώπη μιλάω τώρα. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί κοιτάνε, σου λέει, το συμφέρον της Γερμανίας, ας πούμε, για παράδειγμα, και σου λέει ότι η Μέρκελ αυτή τη στιγμή έπαθε μια μεγάλη ζημιά εξ αφορμής του γεγονότος της συμπεριφοράς. Άρα, δύο είναι τα ζητήματα. Άρα, δεν είναι θέμα ιδεολογικής αντίληψης για να εφαρμοστεί μια πολιτική η οποία θα κουμπώνει πάνω σε αυτή την ιδεολογική αντίληψη. Είναι ξεκάθαρα συμφέροντα. Δεν τους θέλουνε. Τελεία και παύλα. Τι κάνει η Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το θέμα. Τι με κοιτάς. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Τι δηλαδή να κάνει. Το ένα είναι. Δέχεται. Ναι, πολλά ένα προβλήματα και δέχθηκε και από τη Μέρκελ. Έκανε συμφωνία και ο κ. Τσίπρας. Αλληλεγγύη, αλλά με τεράστια προβλήματα αργωνοτικά τα οποία αφήνεται. Και πρέπει να. Είχαν συμφωνήσει να μοιράσουν όλο το μεταναστευτικό ρεύμα, δεν το μοιράσαν. Αλλά το θέλω να προσθέσω και να πω. Αντέχει όμως η Ελλάδα, κύριε Παπαδρέου, τέτοια κύματα. Δεν αντέχει, αλλά ένα ακόμη. Αφού από τη στιγμή που θα έρθουν και κάποιοι θα μείνουν. Δεν ξέρουμε. 50.000, 100.000. Σίγουρα. Εμείς πρέπει να επιβάλλουμε, και εδώ είναι κάτι που έχει χάσει το προοδευτικό κίνημα από την πιο δεξιά πλευρά, να έχουν τις ίδιες δημοκρατικές αξίες. Σεβασμό προς τις γυναίκες. Δεν μπορεί να έρχουν άτομα που δεν αγαπάνε τη δημοκρατία να θέλουν να επιβάλλουν έστω με τη θρησκεία τους μια μη δημοκρατική εννοείται κατάσταση. Εννοείται στους ακραίους Ισλαμιστές, ναι. Ακραίους και οποιοδήποτε. Αν είναι να ενταχθούν. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε ένα κόμμα Χρυσή Αυγή που, επειδή λέμε δεν έχουν δημοκρατική αντίληψη, δεν τους βάζουμε στη τηλεόραση, λέω παράδειγμα. Και δεν μπορούμε βάσει μια πολυπολιτισμική χαόδη ιδεολογία. Α, δεν πειράζει, λέει, που δεν θέλει δημοκρατία για αυτοί οι ιδιαίτεροι, ας πούμε, μουσουλμάνοι. Επειδή είναι πολυπολιτισμικό, πρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο και για αυτούς. Δεν μιλάω τώρα για τις κατασκηνώσεις. Μιλάω όταν έρθουν και ενταχθούν στην Ελλάδα, θα πρέπει να σπαστούν και όχι να φοράνε μπουρκες. Συγγνώμη, εκεί είμαι πολύ σκληρός με αυτό. Δεν μπορούμε ως προοδευτικό άτομο να μην έχουν τις ίδιες δημοκρατικές. Να μην κάνουμε το δοτέμενος, δηλαδή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλη ζήτηση. Μεγάλη ζήτηση. Γιατί το τέμενος φαίνεται έχει και άλλα προβλήματα. Εγώ το βάζω ερωτηματικό. Mm-hmm. Εγώ θα το συζητούσα αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες που λέτε. Πάντως στη Γαλλία ισχύει αυτό που λέτε. Μπορεί να κυκλοφορείς με μπούρκα. Έτσι είναι. Αυτό είναι προοδευτική θέση όμως. Γιατί η μπούρκα είναι σύμβολο καταπίεσης. Ως γιος φεμινίστρια, συγγνώμη να το θυμίζω και αυτό, η μπούρκα είναι. Άλλοι λένε όμως σύμβολο ελευθερίας. Δεν είναι καθόλου σύμβολο ελευθερίας. Σύμβολο ελευθερίας εννοώ στα δικαιώματα του καθενός. Όχι, αυτά που πιστεύω. Όχι, γιατί πάνε σε άλλες χώρες και ρίχνουν οξύ στα πρόσωπα των γυναικών που δεν φοράνε μπουρκα. Είναι σύμβολο καταπίεσης. Αυτά τα πράγματα, αφού θα τους έχουμε, δηλαδή είναι δύο τα πράγματα. Πώς θα μειώσουν τις ροές. Πώς θα στείλουμε πίσω. Μιλάω λίγο γρήγορα γιατί ξέρω ότι μας πιάνει ο χρόνος. Πώς θα τους στείλουμε πίσω. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην τους έχουμε. Ένα κομμάτι θα έχουμε. Ένα μέρος θα έχουμε. Και έτσι πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι με μια κυβέρνηση συνενετική σε αυτό το θέμα. Μες. Για τα σχολεία, δημοκρατικά, ηθικέθημα και εκεί το προοδευτικό κομμάτι ξεχνάει. Συγγνώμη κύριε Χατζή, δεν μιλάει για θρησκεία. Το προοδευτικό κομμάτι έχει αυτή την άνεση ότι ο χριστιανισμός ανήκει σε ένα πιο συντηρητικό κόμμα. Όχι. Εγώ, ο χριστιανισμός και τα θέματα ήθη έθιμα της Ελλάδος πρέπει να τα αναλάβουν και οι προοδευτικοί και να μην έχουν αυτό το ανοιχτό πλαίσιο ότι όλα μπορούν να γίνουν. Ωραία. Είναι μια καινούρια, θα έλεγα, διατύπωση αυτή.
από έναν Παπανδρέου, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Έχω ζήσει αρκετά, έχω πάει μέσα εντολή πάρα πολλά χρόνια και ξέρω, ναι, έχω άποψη. Ωραία, και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Χριστίνα, θα είναι η σειρά σου. Βεβαίως. Και δεν βλέπω τον κύριο Δελατόρα δραστηριό στις ερωτήσεις αυτά τα θέματα. Συνέχεια, μόλις είπε για τις Μπούργκες. Ο Δελατόρα έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, έχει θέμα. Όχι, εγώ, ο Δημήτρης που έχει κάνει καμιά δεκαπενταριά χρόνια ρεπορτάζ για αυτά, να μας πει αν έχει καμιά καλή ιδέα για το πώς θα αποτρέψουμε όλες αυτές τις ορδές. Με έναν τρόπο. Όχι, λέω για την κριτική που κάνει κάθε φορά για τη Μόρια και καλά την κάνει και την κάνει στους τόνους. Εγώ θέλω να μου πει τι διάλογο θα του κάνουμε στους ανθρώπους που έχουν με τις βάρκες. Να σταματήσετε όλοι όσοι στηρίζετε τον τόπιο και ξένο κεφάλαιο που καταδυναστεύει τους λαούς και τις μεγάλες δυνάμεις που βομβαρδίζουν και κάνουν τους πολέμους. Αυτό το είπε ο Παπανδρέου, πολύ καλά. Αυτό είναι η λύση. Ποια είναι η λύση? Η αντίληψη είναι να τους αφήνουμε να περνάνε όλοι, δηλαδή να έρθουν όλοι εδώ. Αυτή είναι η δικιά σας λύση. Διάλειμμα, φωνάζει ο Θανάσης. Διάλειμμα. Σταμάτα και εσύ τώρα που πήγαινε να τη βρεις με τον Δελατόρα. Διάλειμμα. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, έχουμε καλεσμένο, όπως είπαμε, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομολόγος στο Γέλ, στο Πρίστον, και είναι και συγγραφής, έχετε γράψει και βιβλία. Ένα από το πρώτο σας βιβλίο, νομίζω, το παρουσιάσατε στην Πάτρα, στην βιβλιοθήκη. Ήσασταν και εσείς. Ήμουν ένας από αυτούς που συμμετείχα σε αυτή την παρουσίαση. Ήμουν διευθυντής στη Φυλά Πελοπόννησος τότε. Και είχα τις ενστάσεις μου, βέβαια, σε ορισμένα σημεία για τον Ανδρέα. Γιατί σας είπα ότι μπορεί να πιστεύει ο καθένας ότι θέλει, τον πατέρα σας τον σέβονται στην περιοχή. Για τις ορισμένα σημεία, την αλήθεια γράφατε βέβαια, αλλά μπορεί να πίκρανε ορισμένους. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε και λίγο στα εσωτερικά. Στα εσωτερικά, βέβαια, ορίστε, κύριε. Να ρωτήσει η κυρία που προηγείται. Μην στρίβεις επειδή είναι αχαιός. Όχι, είναι πιο αχαιός. Θα ρωτήσουμε για το... Κάνω ό,τι κάνεις εσύ με τους Τίνιους. Πάλι η ερώτηση που συνδέεται με τις Βρυξέλλες. Έχουν δοθεί για το μεταναστευτικό 1,6 δις. Οι εικόνες που βλέπουμε στη Μόρια, στα άλλα νησιά και στους άλλους καταβλισμούς και στην ενδοχώρα ανταποκρίνονται σε αυτό το ποσό. Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχουν σκιές διαφθοράς που πρέπει να ελεγχθούν ή ότι μπορεί κάνει η κυβέρνηση? Εγώ θα πάρω την καλύτερη εκδοχή, γιατί νομίζω έχουμε κουραστεί να λέμε συνεχώς κατηγορίες ο ένας ο άλλον, ότι γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν γίνεται, υπάρχει μια ανικανότητα. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά της διαχείρισης κάποιων που ξέρουν και κάποιοι που δεν ξέρουν. Νομίζω είναι ανικανότητα. Δεν θέλω να πιστέψω άλλο αφήγημα που λένε. Όχι, ότι είναι επίτηδες. Αφήνουμε τους καταβλισμούς να υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, ναι, ώστε ακούγεται το μήνυμα να περνάει έξω. Ναι, είναι αποτρεπτικό. Ναι, αλλά εκεί όμως γεννάμε και 10.000 ανθέλινες. Όταν αυτοί πάνε εκεί που θα πάνε, θα μας βρίζουν. Και δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημο. Δεν μπορεί, για να τους αποτρέψουμε δεν χρειάζεται να είναι τόσο άσχημα, το πούμε έτσι. Μην φτάνουμε στο σημείο να πούμε για βιασμούς και για προλήματα. Όχι, λέω στα 5.000 και παραπάνω. 15 είναι στα αυτό νησιά, που μπορούμε να κάνουμε πέραν των, να βοηθάμε τις κατασκηνώσεις, καταβλισμούς, ας το πούμε έτσι. Και έχω μιλήσει με δημάρχους στην περιοχή, είναι να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία να είναι πιο εύρωστη. Πάντως η Ελλάδα έχει αρνητική εικόνα διεθνώς για το πάρα πολύ. Δεν μας αξίζει αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Όταν μιλάμε για Ευρώπη και ότι η Ελλάδα έχει τις αρχές και... Δεν ξέρω αν έχουν γίνει, έχει γίνει διασπάθηση των κονδυλίων ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως αυτό είναι σχρό που ζει. Κολαστήριο και ντροπή για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό. Στο τεχνοκρατικό μου μέρος, όταν λέμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, είναι να πάμε πολύ πιο γρήγορα όλες τις άδειες, όλα τα πράγματα που έχουν, τα ΕΣΠΑ που έχουν ζητήσει, ειδικό καθεστώ για Χίο, Μυτιλίνη, Σάμο εκεί, να, ώστε αυτά τα projects που τα έχουν αιτήσει, έχουν αιτηθεί από το κράτος, να τρέξουν πιο γρήγορα. Δεν είναι ξαφνικά να έρθουν ένα δις και να μοιράζουν χρήματα στο λαό. Καταρχάς, είναι τα προγράμματα που θέλουν να γίνουν. Γιατί υπάρχουν ικανοί άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει. Πρέπει να το καθαρίσουμε αυτό. Λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου δίνει για να χαλάσεις εάν δεν έχεις ένα πρόγραμμα. Έτσι, να ψωνίσεις. Δεν σου δίνει δηλαδή, δεν σου λέει πάρε να δεις, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζή, κύριε Κορά, κύριε Κορνόμου, και κάνε κουμάντο. Όχι, πρέπει να τους πας πρόγραμμα συγκεκριμένο και να τους πας και την ανάλυση που χαλάς τα λεφτά. Δεν είναι εύκολα δηλαδή αυτά τα πράγματα, θέλω να πω. Πάντως, για να καταλάβουμε την κεντρική σας θέση για το μεταναστευτικό, για το τι πρέπει να γίνει, ποια είναι? Είναι να φυλάξει η Ευρώπη τα σύνορα, τα θαλάσσια της Ελλάδας που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, με καλύτερο τρόπο, να γίνει με αλληλεγγύη η διαχείριση του προσφυγικού? Είναι όλο. Ποια είναι η κεντρική θέση? Το μεγάλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι. Αυτό αφήστε το γιατί είναι ψηλοτοπικό. Ναι, είναι τοπικό, αλλά στόχουμε σαν γενική για αυτό που λέμε υπεριαλισμό και πολέμους και βομβαρδισμό. Μα είναι αυτό, δεν μπορούμε να δεχθούμε τη Γαλλία να βομβαρδίζει τη Λιβύη που την δεχθήκαμε. Όχι εμείς η Ελλάδα, η Ευρώπη. Ο Σαρκοζή το έκανε αυτό. Ναι, με αντίδραση της Ελλάδος τότε.
Πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει τα σύνορα πάρα πολύ πιο πολύ. Θα μου πείτε σύνορα είναι δύσκολα, αλλά γι' αυτό θέλουμε να πιέζουμε. Βλέπουμε μια αλληλεγγύη που χάνεται. Αυτή η αλληλεγγύη θεωρούμε ότι είναι προοδευτική. Και πρέπει η καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων, ώστε να, όχι μόνο καταβλισμοί ανθρωπιστικοί, να μην υπάρχει κρίση, να τους στέλνουμε πίσω πιο γρήγορα. Εκεί δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι και ειδικός, πρέπει να πάει κανείς εκεί, γιατί αργεί τόσο πολύ. Τόσο πολύ όλη αυτή η διαδικασία των ταυτοποίησης. Δεν υπάρχει κόσμος εκεί, υπάρχει ένα ζήτημα. Να υπάρχει. Έξω το, λοιπόν, Αντώνης. Θέλω να περάσουμε στα εσωτερικά. Και ήταν και σημαντικό αυτό που είπε περί Μπούργκας και το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους και πώς αυτοί πρέπει να φέρονται στο περιβάλλον το δικό μας. Δηλαδή, ναι, να ενσωματώνονται στις κοινωνίες, αλλά με τα δικά μας δεδομένα. Αρχή, για να πω ένα έτσι αφορισμό του Γεωργίου Παπανδρέου, ναι, του Μεγάλου. Επειδή έχω διαβάσει και έχω γράψει αυτόν, ένα που θυμάμαι είναι: επιτρέπονται όλες οι ελευθερίες εκτός από την κατάργηση της ελευθερίας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους. Με δημοκρατικό σύστημα, όπως στην Αίγυπτο, ήρθαν στην εξουσία άτομα που θέλουν να καταργήσουν τις εκλογές. Αυτό ήταν το. Δηλαδή, κερδίζουμε τις εκλογές για να μετά να ακυρώσουμε την ελευθερία. Δεν μπορούμε τέτοιες νοοτροπίες. Νοοτροπίες, δεν σου λέω θα γίνει. Αυτές οι νοοτροπίες πρέπει εμείς να βρούμε τρόπο να μην υπάρχουν. Μάλιστα. Είπαμε ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πάμε στα εσωτερικά. Πάμε στα εσωτερικά. Κοιτάξτε, ζούμε σε περιόδους που πάμε για εκλογές και βλέπουμε μια ένταση. Με σκάνδαλα, με συγκρούσεις πολιτικές που έχετε κι εσείς ως οικογένεια ζήσει στο παρελθόν. Θέλω να σας ρωτήσω, με το χέρι στην καρδιά που λέμε εμείς αυτό το πρωτότυπο, το κλισέ, δεν αισθάνεστε και ότι η ηγεσία του κυρίου Σιμίτη άφησε να περάσουν αυτά τα σκάνδαλα που τώρα παίρνουν την κατάληξη στη δικαστική, αμαυρώνοντας αυτή την περίοδο του Πασόκ που είχε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και για τα δημοκρατικά δικαιώματα του κόσμου και για τα κοινωνικά ζητήματα που έβαλε η διακυβέρνησή του. Νομίζετε ότι είναι άμυρος ευθυνών ως ηγέτης, πολιτικά εννοώ, έτσι πάντα? Όχι, εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα με αυτά που ακούω και βγαίνουν και πάντα είχα ίσως ζούσα σε ένα ρομαντικό κόσμο και δεν ήθελα να πιστέψω μέχρι να δω τα δικαστήρια, γιατί ακούμε για τον καθένα πράγματα. Αν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα εμένα με στενοχωρεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάρω την. Να αμυνθώ. Δεν θα πάρω την θέση της άμυνας σε αυτό το πράγμα. Αν υπάρχουν τέτοια θέματα, να πάνε στο δικαστήριο. Απλώς δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει τώρα προεκλογικά όλο αυτό το πράγμα. Μπερδεύει όλο το προεκλογικό σύστημα. Καταλαβαίνω ότι είναι και μια κορώνα, αλλά εγώ είμαι άτεγκτος. Δηλαδή, και όταν ήταν και ο Ανδρέας και άκουγα τέτοια πράγματα, εγώ πει, αλλά τότε. Πολλά παπαγαλάκια λένε και πιστεύεις και δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Εδώ αυτή η εποχή φαίνεται θα φανεί πολύ άσχημη στο μέλλον. Ο κύριος Σιμίτης πρέπει να τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα. Έγιναν επί της ηγεσίας του πολλά θέματα τέτοια. Άνθρωποι, κορυφαίοι, υπουργοί εκείνης της περίοδου έχουν μπει στη φυλακή. Δεν πρέπει ο ίδιος να πει κάτι, να βγει δημόσια να τοποθετηθεί. Αναρωτιέται ένας κόσμος. Εγώ πιστεύω ναι, πρέπει να τοποθετηθεί, αλλά θα μπορεί να πει να δούμε τι θα πούν τα δικαστήρια. Όλοι είναι αθώοι μέχρι να δικαστούν. Υπάρχει και αυτό το τεκμήριο της αθότητας. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να πιστεύετε ότι. Όμως δεν θα μην με βάλετε στη θέση. Εγώ δεν θέλω να αμυνθώ αυτή την εποχή. Αν υπάρχουν αυτά τα σκάνδαλα, σας ζητάμε. Εγώ πιστεύω θα βρούμε και άλλα στο μέλλον από άλλες κυβερνήσεις. Αυτό είναι θέμα. Ένας πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό θα είναι πολιτική ζωή. Ελπίζω όχι. Εγώ τα έζησα δυστυχώς το 89 πολύ έντονα. Τότε ήμουν στην Ελλάδα και είχα ξεκινήσει να διδάσκω στη σχολή μου ως διοίκησης. Το στρες ήταν τόσο μεγάλο, τότε πήγα στην Αμερική και δούλεψα στη Διεθνή Τράπεζα που μου φαινόταν παράδεισος σε σχέση με αυτά που ζούσα τότε. Δεν θέλω να το ξαναζήσει κανένας αυτό, ειδικά ολόκληρη χώρα. Εκεί είναι μια ένσταση γιατί να βάλουμε όλη τη χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο δικαστηρίων. Τώρα, αν υπάρχουν παρανομίες, προφανώς δεν μπορεί να τα καλύψει. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Θέμα... Γι' αυτό δεν θέλω να πω για διαφθορά με τη διαχείριση κονδυλίων και όλα αυτά. Είναι εύκολο να τα πούμε αυτά. Ας προσέχουμε αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει έρθει η Ευρώπη και το ξέρει το θέμα. Το ψάχνει το θέμα. Αν η Ευρώπη βρει ένα θέμα, εδώ είμαστε. Αυτό η περίπτωση Παπαντονίου που τώρα πρόσφατα φυλακίστηκε μαζί και με την σύζυγό του. Σας κάνει κακό? Προφυλακίστηκε. Προφυλακίστηκε. Πώς δεν κάνει? Προφυλακίστηκε. Αν το πείτε πολιτικά κάνει κακό. Για τις πολιτικές συνέπειες. Για το Πασό. Εγώ πιστεύω κάνει κακό. Κάνει και όχι σε όλους που είναι αντισυστημικοί. Κάνει κακό και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Γιατί όποιος είναι στην πολιτική θεωρούν είναι έτσι.
Έτσι έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Ναι. Στην κοινωνία. Στην κοινωνία. Ευρύτερα δηλαδή. Εδώ είδα. Ποιον πρημοδοτεί αυτό, γιατί το είπατε τώρα μια κουβέντα που είναι πολύ σημαντική νομίζω. Κάνει καλό ή κακό στους αντισυστημικούς. Κάνει καλό σε αντισυστημικούς. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα, είναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με το ίδιο φαινόμενο. Mm. Όλοι είναι σε μια. Άρα τροφοδοτεί αυτή την ψήφο. Όλοι, Παπανδρέου, Καραμαλή, Μητσοτάκη, όλο αυτό. Όλοι βάλτε τους όλους μέσα και θα μου πείτε μπαίνω κι εγώ σε αυτό το παιχνίδι και θα έχω να αντιμετωπίσω αυτά τα θέματα. Το Πασόκ ελπίζω λέμε... με τη σωστή διαχείριση ο κόσμος θα πιστέψει ότι υπάρχουν άτομα που ξεχωρίζουν, που δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα αφήγημα πολύ δύσκολο που έχει ανεβάσει τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύω θα έρθει και μπούμεραν. Το Πασόκ πάντως έχει μέχρι στιγμής υποθέσεις που έχουν βγει. Δεν λέμε τι έχει γίνει στην πραγματικότητα, γιατί δεν το ξέρουμε. Όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Δείχνει να έχει πάρα πολλές σκιές, να είναι πολύ φορτωμένο έτσι με υποθέσεις. Και το παράδειγμα είναι με νόμους του Πασόκ προχωρήσαν αυτά. Τα λέμε, ναι. Πούμε και αυτά. Καλά, δεν είναι κακό αυτό. Δείχνει μια ευαισθησία από την πλευρά του δικού σας κόμματος ότι δεν θέλει να υπάρχει. Αυτό το κλίμα τώρα που λέμε. Που μισό λεπτό πάμε... όμως θα πω κάτι. Επειδή ρώτησες νωρίτερα και εμένα με ενδιαφέρει αυτό να το μάθω και να το μάθει και ο κόσμος δηλαδή. Εάν κοστίζει όλο αυτό που γίνεται, η σκανδαλολογία που αφορά κυρίως πρόσωπα που ήταν υπουργοί κατά τη διάρκεια του κυρίου Σιμίτη, της κυβέρνησης του κυρίου Σιμίτη. Όταν το 2012 με δικό σας νόμο όπως λέτε παραπέμφθηκε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος από δεύτερο κόμμα, το Πασόκ πήγε τρίτο. Γιατί εκείνος ο οποίος επέμενε τότε σε αυτή τη διαδικασία ήταν ο κύριος Κοτσακάς, ο οποίος προφανώς είχε ντυλάρει με το ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε. Υπάρχει τέτοιος φόβος σήμερα? Πάλι το Πασόκ να έχει παρασυρθεί σε μια τέτοια ιστορία, σε μια τέτοια δίνη γεγονότων, ούτως ώστε αυτό το 6, 7, 8 δεν ξέρω πόσο % έχει, τέλος πάντων θα το δείξουν οι εκλογές, να μειωθεί ως το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε ουσιαστικά από τον πολιτικό χάρτη σιγά σιγά είναι μέρος της πολιτικής σκακέρας που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό πρέπει οι μερικοί που πρεσβεύουν τα σωστά ήθη και τις αρχές να πολεμήσουν για αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια ότι είναι κίνδυνος εκεί. Τώρα πιστεύω θα μπερδευτεί τόσο πολύ με τα άλλα δικαστήρια που βλέπω να έρχονται, θα χαθεί μέσα σε μια φασαρία μεγάλη. Και αν έχουμε και την ανθεώρηση του συντάγματος, θα έχουμε πάρα πολλά θέματα πριν τις εκλογές που δεν έχουν έχουμε σχέση μια με το βασικό, συγγνώμη, το βασικό πρόβλημα της κρίσης της οικονομίας. Όλα αυτά φεύγουν. Ωραία, να γίνουν δικαστήρια, να γίνουν όλα αυτά. Το θέμα της κρίσης. Μα για να καλυφθεί, κύριε Παπανδρέου, για να καλυφθεί η κρίση γίνονται. Ναι, δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά. Δεν θέλω να το πείτε, αλλά έτσι. Εσείς δημοσιογράφοι κάθε μέρα δεν σας λένε και εμένα. Το ένφια, κατάσχεση. Δεν υπάρχει άνθρωπος γύρω μας και ίσως και ήδη που δεν έχουν θέματα. Που να μην χρωστάει. Ναι, έτσι. Άρα έχουμε όλα αυτά τα άλλα ζητήματα. Έχουμε τα εθνικά ζητήματα. Έχουμε η Αιγαλίτη, η Δαζόνη. Έχουμε τώρα την Αλβανία. Όλα αυτά τα θέματα. Η Τουρκία. Μαζί με ένα μπέρδεμα δικαστικό, το οποίο δεν θα οδεύσουμε κάπως ήρεμα στις εκλογές και το έχω ξαναδεί, όχι με άλλη μορφή. Το 89 με τρεις εκλογές, με τρεις κυβερνήσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν, με τεράστια κούραση για όλο το έθνος, με μια οικονομία που κατάρρευσε μετά από αυτό, γιατί ό,τι και να ήταν μετά από τρεις εκλογές δεν αντέχει μια οικονομία. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Τώρα δεν ήξερα τι θα ήταν και αυτή η συζήτηση. Λέτε όμως, κύριε Παπανδρέου, έτσι όπως το λέτε τώρα, αυτό παραπέμπει έτσι σε ένα συνενετικό κλίμα του πολιτικού συστήματος για να αντιμετωπίσουμε την οικονομία. Εγώ δεν εσείς είστε υπέρ, αλλά οι επικεφαλής του κοινάλ είναι κατά. Λέει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Όχι, αυτό ναι. Λέτε για το τι θα. Τώρα άλλη ερώτηση κάνετε. Όχι, μαζί. Όχι, άλλη ερώτηση αυτή είναι. Τώρα λέγατε για τα θέματα σκανδάλων. Τώρα. Πέστε το πιο ξεκάθαρα. Αλλάξατε θέμα. Έτσι θα κάνω. Το έχει χούει αυτό. Και αυτό που λέει ο Δημήτρης. Εσείς έφερετε ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία που λέγει το τραγούδι. Με τα καλά του και με τα κακά του, εγώ πιστεύω τα καλά. Τα περισσότερα τα καλά. Αυτό θα το δούμε. Και το βλέπει ο κόσμος. Λόγω συγγραφέα ξέρω να παίρνω απόσταση. Βλέπω και τα δύο. Δεν είστε πια σιγά σιγά. Αλλά έχω μάθει να παίρνω απόσταση, να βλέπω απ' έξω τα πράγματα. Επειδή τώρα είστε και πολιτικός, σιγά σιγά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει για μένα τεράστιο ενδιαφέρον και μάλιστα όταν μου το είπε ότι θα είστε εδώ, ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Ευτυχώς την κάνω εγώ. Θα ήθελα να ξέρω ένα μέλος της οικογένειας Παπανδρέου πώς θα έβλεπε ένα ενδεχόμενο ο πολιτικός του χώρος με τον οποίο συντάσσεται και θα είναι σε ευρωεκλογές να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό έτσι μετά, θα ήθελα να το ακούσω. Μετά. Ναι, αν προκύψει θέμα συνεργασίας. Αν το βλέπει πολύ δύσκολα. Και για ιστορικούς συναισθηματικούς λόγους και για καθαρά πολιτικούς λόγους. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
αυτό το πράγμα, γιατί χωρίζουν πάρα πολλά. Μπορεί να υπάρχει ένα κοινό αγώνα. Εσά από το Μητσοτάκη και εσά προσωπικά σα χωρίζουν πολλά. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι μοιάζετε με το Μητσοτάκη σε αυτό το δημοκρατικό πρόσωπο. Αλλά λέω για αυτά που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Ξεχωρίζουν. Είναι το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο. Θέματα κοινωνική δικαιοσύνη, πάρα πολλά πράγματα. Απλώ αυτό που ένωσε και ενώνει κατά κάποιο τρόπο είναι το αντισυριζέικο. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Υπάρχει ένα πάθο ότι το ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη λοιπόν του κοινάλ. Το προλάβατε, αλλά είναι ικανό ο Βελατρό να σα πει γιατί δεν κατεβαίνατε. Πρέπει να κατέβετε, συγγνώμη. Εγώ για μένα πρέπει να κατέβετε εξάρτητα, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάει για συνεργασίε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει. Ούτε μετά τι εκλογέ. Κύριε Παπανδρέου, τα στελέχη του Πασόκ. Μετά θα το διαμορφώσουμε. Αν μα αφήνετε εδώ να είμαι πολιτικό, α δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βγει όσο πιο δυνατά μπορεί ένα κόμμα. Και να δούμε και τη δημοκρατική αντίληψη της, του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Περίμενε, από την αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, έκανε και μια πολιτικάτικη απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, επειδή μόνο σας το είπατε. Και είναι και θέση. Έφυγε και ο κύριος Γκοτζιάς, λέτε, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο οποίος ήταν συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, ήρθε παρόν, αλλά δεν τον είχε κάνει τίποτα ποτέ. Γιατί δεν θεωρούσε ότι είχε τις δυνατότητες να προχωρήσει. Ίσως έτσι αξιολόγησε την κατάσταση. Όχι, έτσι ή δεν θέλω να. Γιατί δεν θέλετε. Αρχίσαμε τα πολιτικά, την κακόμα δεν γίνατε ευρωβουλευτή. Όχι, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς το λόγο, γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω που δεν τον έβαλε υπουργό. Γιατί ένα συνεργάτη. Συγγνώμη, γιατί αναγκαστικά ένα συνεργάτη πρέπει να γίνεται υπουργό. Αυτή είναι μια τρέλα. Ναι, ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω. Αυτό που έκανε την τελευταία μέρα που έφευγε, που άνοιξε το θέμα με την Αιγυαλίτη Δαζόνη. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχετε σχέση με τα εξωτερικά πράγματα, πάρα πολύ, περισσότερο από τα εσωτερικά, θέλω να ρωτήσω ευθέως να μου πείτε, ήταν σωστό αυτό που κάνει ο κ. Γκοτζιάς τελευταία μέρα και να αφήσει τον επόμενο που είναι ο πρωθυπουργός της χώρας όλο αυτό ακούει να το διαχειριστεί σήμερα? Όχι, ένα σημαντικό εθνικό θέμα τον μπέρδεψε με μια εκρηκτική κατάσταση παραίτησης. Και αν βλέπει εσύ επικεφάλι, ποιο είναι πιο σημαντικό, το εθνικό ζήτημα ή η παραίτηση παράδοση? Δεν έπρεπε ένα εθνικό ζήτημα, νομίζω είναι απλό. Δεν νομίζω μπορεί να διαφωνήσει και ο κ. Δελατόλας. Γιατί μπλέκουμε μια παραίτηση με ένα εθνικό ζήτημα? Το εθνικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Μην τα βάζουμε. Όχι, λέω, αν ήταν σωστό να βάλει το θέμα τα 12 μίλια. Όχι την ημέρα εκείνη. Όχι την ημέρα εκείνη, αυτό θέλω. Σαν θέμα είναι θέμα. Αλλά είδατε τι δημιούργησε μετά με την Τουρκία. Πώς λέτε τώρα, μπλέξαμε στη συνέχεια με την Τουρκία που έφερε το κάζους μπέλι ξανά στο τραπέζι. Μας είπε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα. Αυτό είναι μια πρόταση. Είναι πρόταση που έχει έρθει από το Υπουργείο. Το οποίο κανονικά αυτό όταν έρθει στη Βουλή, αν είναι έτσι διαμορφωμένο, να πάρει και 300 ψήφους. Να περάσει εντελώς συνενέτεια. Κύριε Παπανδρέου, εγώ θέλω λίγο να ξαναγυρίσω το προηγούμενο. Τελευταία σημαντικό. Υπάρχει. Όχι. Μιλήσατε για τα στελέχη που μπορούν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Εάν σημερινά στελέχη του κινήματος αλλαγής, το οποίο θα είστε ευρωβουλευτής. Θέλω να πω. Εγώ λέω. Λέει μόνη του. Ούτε κι εγώ λέω ονόματα που θα μπορούσα να πω, δεν θα τα πω. Είμαι καλό κορίτσι σήμερα. Λοιπόν, πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ ή πιέζουν το κοινάλ να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η δική σας θέση? Είναι σωστή αυτή η τακτική τους? Όχι. Κάθετος. Αν σα ζητήσω τώρα να γυρίσετε από την Ευρωβουλή και να εμπλακείτε στην Ελλάδα στα εσωτερικά, θα το κάνετε. Ακόμα δεν βγήκε ευρωβουλευτή. Να ξέρει ο λαός. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Παπανδρέου που ήταν εδώ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά που ήρθατε. Ευχαριστώ τον κύριο Δελατόλα. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν πετύχατε το στόχο που είχατε. Ο στόχο σα ήταν άλλο. Συνεργάτε. Όχι. Υπουργοί. Ναι, βέβαια. Υπουργοί. Ευχαριστώ τη Χριστίνα την Κοραή. Εγώ εδώ το επόμενο. Ναι, μένει για τιμωρία. Γιατί μου έλεγε ότι έχει το μαραθώνιο σήμερα και δεν ήθελε να έρθει. Και ο μαραθώνιο είναι την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, να τα αποκαλύψω όλα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Έχουμε ένα θέμα που καίει στην συνέχεια τη εκπομπή. Είναι τι συνέβη στην Αλβανία με τον άνθρωπο αυτόν που σκοτώθηκε, ποιες είναι οι σχέσεις, τι έχει συζητήσει ο κύριος Γκοτζιάς μαζί τους. Και βεβαίως θα έχουμε και δόση ελληνοτουρκικών, αφού μαζί μας θα είναι ο Κώστας Τασούλας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βαθύς γνώστης όλων αυτών που συμβαίνουν στην Αλβανία, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, που τα ξέρει, νομίζω δεν έχει αντίρρηση σε αυτό, κύριε Αντώνη, και ο Σάμας Καλεντερίδης. Θα ακούσετε τα πάντα σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν.
Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, όπως σας προσχεθήκαμε, έχουμε τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους και είναι ιδιαίτερη τιμή μας που είναι εδώ. Είναι ο κύριος Κώστας Τασούλας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Τασούλα. Γεια σας, καλημέρα. Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Να τα λέμε και αυτά. Ακριβώς. Γιατί εκεί πάτε και. Εκεί πολιτεύομαι. Εκεί πολιτεύεστε και θέλετε ψήφους. Και από ό,τι υποπτεύομαι έχετε και μια καταγωγή από εκεί. Έχω μια μακρινή καταγωγή από εκεί. Ναι, αυτό επιθετώ σας έτσι. Ναι, όχι, είναι όντως από τα μπάκικα των Ιωαννίνων. Τώρα είναι ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα, ευχαριστώ. Από τους πλέον ειδικούς και γνώστες των θεμάτων αυτών που θα συζητήσουμε τώρα. Και βεβαίως ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ένας ξεχωριστός επιστήμονας, που έτσι όπως θα πάτε συνέχεια και πραγματικά μας διαφωτίζετε με αυτά που λέτε και στον κύριο Οικονόμου έχετε έρθει πολλές φορές και σε εμάς και αλλού, βλέπω ότι σε μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει κανονικά να διεκδικήσετε και μια θέση σε αυτά τα θέματα, για αυτά τα θέματα. Να τα διαχειριστείτε κιόλας, ωραία μας τα λέτε, αλλά να τα διαχειριστείτε κιόλας, να δούμε είστε αποτελεσματικός. Δεν το λέω καλά, Δημήτρη. Μα απόλυτα. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο καθηγητής και άλλοι συναδελφοί του μας βοηθάνε καθημερινά στις εκπομπές, γιατί είναι δύσκολα θέματα αυτά διαχειρίσματα. Ναι. Λοιπόν, για πάντως, να δούμε. Οι υπουργικές θέσεις δεν διεκδικούνται, απονέμονται. Απονέμονται. Μια και είμαστε σε φάση αναθεωρήσεως του συντάγματος, αυτή είναι η έκφραση. Απονέμονται από τον Πρωθυπουργό. Δεν διεκδικούνται. Δεν είναι με προκήρυξη ΑΣΕΠ, ας πούμε, να το διεκδικήσει. Πάει κατά απονομή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Δία Τιμπουλού. Έλα, Δία, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε με την υπόθεση του ανθρώπου του Κατσίφα. Μία εβδομάδα λοιπόν έχει περάσει από την ημέρα που ο ομογενής Κωνσταντίνος Κατσίφας έπεφτε νεκρός από τα πυρά των Αλβανών αστυνομικών στο χωριό Βουλιαράτης και η σωρός του ακόμη δεν έχει παραδοθεί στην οικογένειά του προκειμένου να ταφεί. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος ζητά την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της οικογένειας να παραδοθεί η σωρός από τις αλβανικές αρχές. Αναφέρει πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε όλα τα αναγκαία διαβήματα και τονίζει πως η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της υπόθεσης. Μάλιστα, χαρακτήρισε θετικό το ότι έγινε δεκτό από τις αλβανικές αρχές το αίτημα για παρουσία Έλληνα αστυνομικού για τη διεξαγωγή των ερευνών στην Αλβανία. Και την ίδια ώρα, και εν αναμονή του πορίσματος της εισαγγελίας, υπάρχουν πληροφορίες πως ο εισαγγελέας Τυράννων σχηματίζει δικογραφία κατά του Κατσίφα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Αλβανών αστυνομικών, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή. Προκειμένου η οικογένεια να μην μπορεί να αιτηθεί αποζημίωση. Μάλιστα, το κατάλαβα αυτό. Να πάμε όμως στην Αλβανία, να πάμε στην Αλβανία τηλεφωνικά βέβαια και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευθύμη Ναυρίδη, ο οποίος είναι διακεκριμένος Έλληνας δικηγόρος και χειρίζεται την υπόθεση. Κύριε Ναυρίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζή, από τα Τίρανα όπου βρίσκομαι, τα οποία είναι η όλουστα σήμερα, αλλά το κλίμα για την ελληνική μειονότητα είναι πάρα πολύ βαρύ εδώ. Τι εννοείτε? Τι εννοώ, για όλα αυτά που γίνονται μετά την εκτέλεση του συμπατριώτη μας του Κώστα Κατσίφα την προηγούμενη Κυριακή, έχουμε κλείσει ακριβώς μια εβδομάδα σήμερα, όπου η εισαγγελία, παρά τα αιτήματα της οικογένειας, μέχρι στιγμής δεν ικανοποιεί το αίτημα του να παραδώσει τη σωρό. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι νόμιμο που κάνουνε? Κοιτάξτε. Δηλαδή στο νομικό, στους νόμους που έχουν αυτοί τέλος πάντων και στο νομικό πλαίσιο που κινείται η αλβανική κυβέρνηση, είναι νόμιμο αυτό που κάνουνε? Δηλαδή να μην δίνουν το σωρό στην οικογένεια, θα πει στο νεκρό της. Κοιτάξτε. Σύμφωνα με τον αλβανικό νόμο είναι νόμιμο, η εισαγγελία όμως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι εξαντλεί μέχρι στιγμής, προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Τι εννοώ, προ τριών ημερών υποβάλαμε εμείς μια αίτηση προκειμένου να αποδοθεί ισορρός. Αντί για απάντηση στην αίτηση αυτή, ο εισαγγελέας κάλεσε τον πατέρα του Κώστα Κατσίφα, τον κύριο Γιάννη Κατσίφα, ηλικιωμένο άνθρωπο, να μεταβεί στα Τίρανα και να δώσει κατάθεση. Και ότι απάντηση στο αίτημα για να αποδοθεί ισορρός θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και πάντως εντός της νομίμου προθεσμίας. Δημήτρη, έχεις κάποιο ερώτημα για τον Ευθύμη? Η νόμιμη προθεσμία. Όχι, λέω ο κύριος Οικονόμου, αν έχει κάποιο ερώτημα για εσάς να το κοβάλει. Όχι, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, ακούσαμε μέσα στην εβδομάδα κύριε Ναυρίδη, ότι σχηματίστηκε και δικογραφία για τον νεκρό. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή προβλέπεται από τη δική τους νομοθεσία, δεν ξέρω.
Όχι, όχι. Αυτό το άκουσα εδώ και τρεις μέρες εγώ λείπω από την Αθήνα. Το άκουσα πολλές φορές. Θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για κάποιο μεταφραστικό λάθος. Δεν υπάρχει σε κανένα δίκαιο, ούτε στο αλβανικό, τέτοια περίπτωση. Να σχηματιστεί δικογραφία κατά νεκρού. Μάλιστα. Να ασκηθεί δίωξη κατά νεκρού. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ωραία. Κύριε Καλεντερίδη, έχετε κάποιο ερώτημα να κάνετε στον κύριο Ναυρίδη, μιας και είναι εκεί και παρακολουθεί τις εξελίξεις? Όχι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ναυρίδη. Καλημέρα, κύριε Ναυρίδη. Ο κύριος Καλεντερίδης. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εκεί, οι Αλβανοί εκεί που μας χρωστάγανε μας ζητάνε και το βόδι τώρα. Δηλαδή, ενώ σκότωσαν εν ψυχρό, θα έλεγα, δολοφόνησαν. Γιατί πρόκειται για μια κρατική δολοφονία. Και στη συνέχεια εδώ θα συζητήσουμε, θα στηρίξω αυτή την άποψή μου. Ενώ σκότωσαν έναν άνθρωπο τον οποίο θα μπορούσαν κάλλιστα να τον συλλάβουν. Τώρα τα έχουν και με την ελληνική μειονότητα. Αυτό το λένε οι πάντες, ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να τον συλλάβουν. Την εξέλιξη τη γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πω οτιδήποτε παραπάνω. Σε αυτά που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναυρίδη, και καλή δύναμη στο μεγάλο αυτό έργο που έχετε αναλάβει, γιατί είναι σημαντικό όχι μόνο για την οικογένεια αλλά και για όλο τον ελληνισμό εκεί. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν το ελληνισμός που είπα, κύριε Καλεντερίδη, μου με μηνύσει κάποιος. Όχι, δεν φαντάζομαι. Δεν ξέρω για μήνυση, αλλά μπορεί να φάτε διήμερη αποβολή. Διήμερη αποβολή, ωραία, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τασούλα, είχαμε ξανακάνει αρχικά μια κουβέντα για το τι συμβαίνει με την Αλβανία. Τότε είχατε διατυπώσει ορισμένες απορίες ή ενστάσεις, αν θέλετε, για το πώς είχε διαχειριστεί το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το θέμα. Και ζητούσατε τότε ως Νέα Δημοκρατία να μάθετε τι συμφωνίες έχουν γίνει από την ελληνική πλευρά και με την αλβανική πλευρά. Είναι σωστό αυτό που το θυμάμαι σωστά, φαντάζομαι? Είναι σωστό και έναυσμα αυτής της δηλαδή αν έχετε μάθει, θέλω να ρωτήσω, αν από την αναζήτηση αυτή βγήκε κάποιο συμπέρασμα, αυτό είναι το θέμα. Έναυσμα αυτής της αναζήτησης ήταν μια υπερβολικά αυτάρεσκη δήλωση του τότε Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Κοτζιά, ότι τώρα που ξεπερδέψαμε με το θέμα των Σκοπίων, μέχρι να κλείσει το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι ημερολογιακά, όχι με βάση την έννοια της κλιματικής αλλαγής που είναι ενδεχομένως μεγαλύτερο, μέχρι να κλείσει το καλοκαίρι θα έχουμε ξεμπερδέψει και με το αλβανικό ζήτημα και με το κυπριακό. Τότε λοιπόν, και με βάση το πώς ξεμπέρδεψαν εντός εισαγωγικών με το σκοπιανό, με επιζήμιο για μας τρόπο, ως Νέα Δημοκρατία ζητήσαμε να μας πούν πού βρίσκονται τα θέματα που συζητούμε με την Αλβανία, πού βρίσκεται το θέμα των αξιώσεων των τσάμιδων, των προκλητικών αυτών αξιώσεων, πού βρίσκεται το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητος. Προφανώς δεν υπήρξε καμία απάντηση, ή μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, υπήρξε μια απάντηση την οποία έχω φέρει μαζί μου. Στις 6 Ιουνίου του 2018, ναι, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ένας νόμος βάσει του οποίου, ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ, εμείς δεν το ψηφίσαμε και θα καταλάβετε γιατί, ένας νόμος με τον οποίο η Ελλάδα υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας 6 Ιουνίου, τρεις μήνες πριν από τώρα, με την Αλβανία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει ό,τι της περνάει από το χέρι και με χρηματοδότηση προγραμμάτων από το εθνικό προϋπολογισμό της Ελλάδος για την επιτάχυνση της διαδικασίας εντάξεως της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποβοήθηση της πολιτικής στήριξης της Αλβανίας για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αναλαμβάνει η Ελλάδα με νόμο του Ιουνίου του 2018. Και συγχρόνως στο προήμιο αυτού του νόμου που τον έχω μαζί μου, ναι, στο προήμιο αυτού του νόμου λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό είναι το ΦΕΚ, 6 Ιουνίου του 2018, νόμος ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, στο προήμιο αυτού του νόμου λέμε ότι ο λόγος για τον οποίο θα κάνουμε το παν για να επιταχυνθεί η είσοδος της Αλβανίας στην Ευρώπη είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ανανεωμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Αλβανία ώστε να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι. Και οι ανανεωμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Αλβανίας τρεις μήνες μετά είναι η δολοφονία του Έλληνα ομογενή και Έλληνα πολίτη με τον τρόπο που έγινε, και δεν είναι μόνο η τραγωδία της δολοφονίας, είναι και η δολοφονία που έκανε
με την ανακοίνωσή του ο κύριος Ράμα και της μνήμης του ανθρώπου αυτού, αλλά και όποιας έννοιας υποτυπώδους κράτους δικαίου, μάλιστα. Γιατί ο Πρωθυπουργός Αλβανίας προεξόφλησε αυτό που βλέπουμε τώρα να γίνεται. Η αντίδραση ελληνικής πλευράς, κύριε Δασούλα, ήταν ότι, στο σωστό μήκος. Να θυμίσουμε τι προεξόφλησε. Προεξόφλησε ότι επρόκειτο τάχα για έναν εξτρεμιστή σχεδόν παράφρονα, και όλη αυτή η ιστορία που βλέπουμε τώρα με τις δικονομικές ακρότητες, που δεν κάνουν νόημα με βάση τις δικές μας ιδέες περί δικαίου και δικονομίας, είναι εναρμονισμένες σε αυτή την δολοφονική δήλωση και προκλητική δήλωση του κυρίου Ράμα. Μισό λεπτό. Και η ελληνική κυβέρνηση, για να απαντήσω και στον κύριο Οικονόμου, αντιδρά ήπια και απαλά, γιατί προφανώς η ελληνική κυβέρνηση νοιάζεται πώς θα επιταχύνει την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρώπη, η οποία Αλβανία κατά την ελληνική κυβέρνηση 6 Ιουνίου τηρεί όλες τις ανανεωμένες μεταρρυθμίσεις και στο δίκαιό της και στην συμπεριφορά της έναντι των ευρωπαϊκών αξιών. Ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, κύριε καθηγητά, για να πάω στον κύριο Καλαντελή, γιατί έχω συγκεκριμένο ερώτημα. Έκπληξη. Λοιπόν, καταρχάς, ο λόγος που δεν δίνουν τη σωρό του είναι απλώς, δεν θέλανε να τη δώσουν τη σωρό μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί φοβοβήθηκαν ότι θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Θα τη δώσουν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα, ο πολλής κόσμος θα εργάζεται, οπότε δεν θα γίνει σημείο αναφοράς και λαϊκή διαδήλωση ή κηδεία. Το έχουμε ξαναδεί το έργο όταν πριν από μερικά χρόνια σκοτώθηκε στη Χιμάρα ο Αριστοτέλης Γκούμας, όπου ακολούθησαν ίδια τακτική. Η δολοφονία του εκεί πέρα έγινε 13 Αυγούστου. Το καθυστέρησαν να περάσει 21 Αυγούστου, ώστε να έχει φύγει ο κόσμος, να επιστρέψει. Και πάει με άδειε εκεί και τα λοιπά. Ακριβώς. Είναι τακτική γνωστή αυτή. Το πρόβλημα για μένα έχουμε τρία επίπεδα. Το ένα είναι τι έγινε με το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Αυτό λύνεται πολύ απλά αν μας δώσει η αλβανική αστυνομία το βίντεο από τα ντρόν που πέταγαν στην περιοχή. Πέταγε ένα ντρόν στην περιοχή. Έχει καταγράψει με βίντεο τι ακριβώς συνέβη. Αυτό λένε ότι μας ενοχοποιεί όμως. Ας το βγάλουν στη δημοσιότητα να κλείσουν τα στόματα. Το να λένε ότι μας ενοχοποιεί και να μην το βλέπουμε δεν έχει νόημα. Όχι, λέω ποια είναι η ρητορική τους. Καλά, ναι, θα το είχαν δώσει από την πρώτη στιγμή. Ας το βγάλουν στη δημοσιότητα να μας κλείσουν το στόμα. Το θέλουμε. Διότι δηλητηριάζει τι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Και μπορεί σε τελική ανάλυση να φταίμε κι εμείς. Ας το δώσουν στη δημοσιότητα. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε ο κύριος Στασούλας με τη στάση Ράμα, ο οποίος βρήκε ευκαιρία να φουσκώσει το ανθεληνικό κλίμα της Αλβανίας λόγω εσωτερικών προβλημάτων στην κυβέρνησή του. Την Κυριακή το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών του παραιτήθηκε και είναι ο δεύτερος Υπουργός που παραιτείται σε 10 μέρες. Και το τρίτο πρόβλημα που θεωρώ πολύ μεγάλο και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει σηκωθεί πολύ από ελληνικής πλευράς είναι η στάση της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία τις πρώτες δύο μέρες έβγαλε δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση έλεγε ότι ο θάνατος του ομογενούς δεν σχετιζόταν με σημαία. Η ελληνική αστυνομία δεν ήταν εκεί για να το γνωρίζει, απεφάνθηκε όμως επί του θέματος. Και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν κάτι άλλο. Ύστερα από λίγες ώρες βγήκε μια δεύτερη είδηση ότι ότι ο ομογενής είχε συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά. Δεν είπαν βέβαια. Πριν 10 χρόνια και αθώθηκε πανηγυρικά. Δεν είπε κανένας ότι αθώθηκε. Αφέθηκε λοιπόν ως εντύπωση. Δεν το σκοτώσανε για τη σημαία. Είχε πιαστεί και για ναρκωτικά. Η Αλβανία είναι γνωστή για το εμπόριο ναρκωτικών. Άρα κάτι άλλο πεζότανε. Αυτό είναι η δεύτερη δολοφονία. Η τρίτη έκαναν η Αλβανία αστυνομική. Τη δεύτερη ο Ράμα και την τρίτη η ελληνική αστυνομία καθ' υπαγόρευση πιθανότητας της πολιτικής ηγεσίας. Απλώς κύριε Καλλιτερίδη, με την ελληνική αστυνομία έχω διαφορετική αντιμετώπιση ως σε σχέση με τους Αλβανούς ή με το Ράμα. Δηλαδή περιμένω να δείχνουν εξαιρετικά μεγάλη σοβαρότητα σε ένα κρίσιμο θέμα και όχι να παίζουν τις πρώτες ώρες και να αφήνουν να εννοηθεί ότι ο ομογενής μπορεί να έχει εμπλακεί σε εμπόριο ναρκωτικών. Συγγνώμη τώρα, κύριε Χατζή, αλλά τι δουλειά είχε η αστυνομία να βγάλει ανακοίνωση. Το ζήτημα αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Οποιαδήποτε ανακοίνωση, ας τη δώσουν στο Υπουργείο Εξωτερικών να τη βγάλει. Τι δουλειά έχει η ελληνική αστυνομία να βγάζει ανακοίνωση για αυτό το ζήτημα. Μα εδώ τις πρώτες ώρες βγήκε η Υπουργός Πολιτισμού και έκανε δήλωση, η οποία ήταν εκεί για τις εκδηλώσεις εορταστικές και ερχόμενη προς τα δω, του ήταρε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις σημαίες και ότι οι σημαίες όλες είναι στη θέση τους. Έκανε μια δήλωση ως μοιόφιλε. Πιθανό να είναι. Γιατί το θέμα είχε συμβεί ήδη. Και αντί να πει η ίδια να ερευνήσει, να δει τι γίνεται, ήταν υπουργός που ήταν εκεί παρούσα. Ακούστε. Δεν θα έπρεπε να το ψάξει το θέμα καλύτερα. Με συγχωρείτε κύριε Καλέ. Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι και θα μας εξηγήσουν οι καλεσμένοι αν είναι έτσι ή όχι, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, στα συγκεκριμένα χωριά γίνεται ο σημειοστολισμός. Ο σημειοστολισμός. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα δηλαδή και αυτό. Και άλλο ένα θέμα. Είναι έτσι, κύριε Καλέ. Και το νεκροταφείο στις Βουλιαράτες είναι εκτός του χωριού, είναι στο κάτω μέρος του χωριού. Οπότε η τελετή γίνεται στο κάτω μέρος του χωριού. Δεν έχει εικόνα τι γίνεται στο χωριό. Το
χωριό απέχει ένα χιλιόμετρο περίπου. Mm-hmm. Οπότε είναι πιθανόν να μην είχε κάνει εικόνα. Δηλαδή η εικόνα γύρω από το χώρο είναι η εικόνα μεσημέρι. Mm-hmm. Για να πάω στον κύριο Καλαντερίδη τώρα. Πάντως να συμπληρώσω στην εικόνα, αν μου επιτρέπετε πολύ γρήγορα, να συμπληρώσω στην εικόνα. Προφανώς υπάρχουν στην Αλβανία προβλήματα κυβερνητικά που τα είπε ο κύριος Συρίγος. Προφανώς υπάρχει μια αναβίωση ψυχροπολεμικού κλίματος έναντι της μειονότητός μας αυτή τη στιγμή που θυμίζει εποχές πιο παλιές, προδεκαετίας. Αλλά πρέπει να το εντάξουμε αυτό, γιατί κάθε μέρα που περνάει προστίθενται και νέα στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση της Αλβανίας και όχι τη θέση της συμπεριφοράς του Ομογενή, ο οποίος ήταν και Έλληνας πολίτης και έχει υπηρετήσει και στον ελληνικό στρατό. Οι Αλβανοί με το τσιγγέλι επέτρεψαν την εκταφή και την ταυτοποίηση των Ελλήνων πεσόντων του βορειοπορετικού έπους. Λέω με το τσιγγέλι, γιατί η συμφωνία που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 9 στα Τύρανα, είχα την τύχη και την τιμή να την υπογράψω εγώ ως Υφυπουργός Αμήνης, έπειτα από μεγάλες προσπάθειες και του κυρίου Μεϊμαράκη ως Υπουργού Αμήνης και της κυρίας Μπακογιάννη ως Υπουργού Εξωτερικών. Αυτή η συμφωνία του 9 υλοποιείται το 18. Δηλαδή, επί 9 χρόνια οι Αλβανοί παρεμπόδιζαν την τήρηση μιας συμφωνίας που είχαν υπογράψει, παρακαλώ. Οι ίδιοι. Ένα λεπτό όμως. Άρα, η έξαρση αυτής της στάσεως έναντι των Ελλήνων με το αποκορύφωμα της δολοφονίας μπορεί να έχει να κάνει και με το να δείξουν σε ένα ακροατήριο φανατικό στην Αλβανία, τώρα που πέρασε των Ελλήνων και θάπτουν τους νεκρούς τους με σημειοστολισμούς στα μειονοτικά χωριά, τώρα εμείς θυμίζουμε με τον πιο αιμοσταγή τρόπο ποιος κάνει κουμάντο στην Αλβανία. Είναι και αυτό μια υπόνοια. Είναι βεβαίως, είναι μια παράμετρος. Κύριε Καλαντερίδη, μας διάβασε προηγουμένως ο κύριος υπουργός, μας διάβασε την εφημερίδα της κυβερνήσεως για μια συμφωνία που κάνει η Ελλάδα προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια της γειτονικής αυτής χώρας, της Αλβανίας, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαίνει όμως, αυτό έγινε πριν το περιστατικό με τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δολοφονήθηκε εκεί. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, πιστεύετε ότι αυτές οι συμφωνίες με την Αλβανία είναι συμφωνίες που έχουν βάση? Πιστεύετε ναι ή όχι ότι η χώρα μας πρέπει να πηγαίνει ειρηνικά προς αυτές τις κατευθύνσεις και με τη διπλωματική οδό, ούτως ώστε να μην έχουμε ζητήματα με αυτές τις περιοχές? Λοιπόν κύριε Χατζή, έχω δηλώσει και έχω γράψει άρθρα. Ξέρω. Που λέω ότι η επιδίωξη, κεντρική επιδίωξη της Ελλάδας θα πρέπει να είναι να συνάψουμε μια στρατηγική σχέση με τον αλβανικό παράγοντα γενικώς και με το αλβανικό κράτος και με τους Αλβανούς των Σκοπίων και τους Αλβανούς του Κωσόβου, που δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αναγνωρίσουμε. Γιατί με τους Αλβανούς εχθρούς δεν μπορεί η Ελλάδα να λύσει τη βαλκανική εξίσωση. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική θέση δική μου. Όμως. Άρα επί της ουσίας μου λέτε ότι αυτή η συμφωνία που κατάφερα να υπογράψω τον Αντωνίου, είναι μια συμφωνία προς αυτή την κατεύθυνση που υποστηρίζετε εσείς. Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά να σας πω κάτι. Κάποιο αντάλλαγμα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά έχουν και μια συνταγή. Ναι. Γιατί το 2007 τους βάλαμε τους Αλβανούς στο ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι πήραμε ως αντάλλαγμα την συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, την οποία στη συνέχεια οι Αλβανοί, αν και η λέξη μπέσα είναι αλβανική, φέρθηκαν μπαμπέσικα, μας μαχαίρωσαν πισόπλατα και την ακύρωσαν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Τότε έπρεπε να τεθεί ως προϋπόθεση να φτάσει στο τελικό στάδιο αυτή η συμφωνία, να κατοχυρωθούν τότε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και ασφαλώς να ανοίξουμε την πόρτα να μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για τη συμφωνία που προαναφέρθηκε. Από τις μελέτες έπρεπε που κάνετε, να συμπεριλαμβάνονται εκεί μέσα, ναι, τα δικαιώματα, ότι αν πειραχτεί. Ξέρετε, πήγε προχθές, ναι, ναι, η Ελένη Θεοχάρος στο σπίτι της, του νεκρού. Εγώ είδα ότι είχε κανένα Twitter απευθυνόμενο προς τον Ράμα και είπε, υπενθύμισε μια ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αίμα και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνάδει. Δεν πάνε μαζί. Αυτό δηλαδή το περιστατικό πιστεύετε ότι δημιουργεί νέα δεδομένα? Θα σας πω. Πήρα την κυρία Θεοχάρος τηλέφωνο να τη συγχαρώ και μου είπε ότι είναι στο σπίτι της μάνας, ναι, του, ναι, νεκρού, ναι, και μίλησα μάλιστα και με τη μάνα. Τι να σας πω τώρα, ράγησαν πέτρες πραγματικά με αυτά που άκουσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν βρέθηκε ένας Έλληνας συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κάνει μια δήλωση πολιτικού χαρακτήρα, ότι αν πειραχτεί από τούδε και στο εξής μια τρίχα από τα μαλλιά Έλληνα βορειοϋπειρώτη, δεν πρόκειται να αποδεσμεύσουμε ούτε ένα ευρώ στην Αλβανία.
και ταυτόχρονα να διακηρύξουμε τη βούλησή μας ότι επιδιώκουμε μια στρατηγική συνεργασία. Ξέρετε, όταν τα μηνύματα που δίνεις σκότωσαν τον Γκούμα και η αντίδραση της Ελλάδας ήταν χλιαρή ή μηδενική. Εδώ λοιπόν, και να πω και κάτι, για άκουσα και τον κύριο Τασούλα, ακούω και διαφόρους που γράφουν και μάλιστα είναι και φίλοι και δεν θέλω πραγματικά να αντιπαρατήθημαι, αλλά λένε ορισμένοι ότι παίρνει γραμμή από την Άγκυρα. Είναι μέγα λάθος. Ή ότι γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Μέγα λάθος. Η Αλβανία έχει στρατηγική εξόντωση της ελληνικής μειονότητας. Γίνεται μια βουβή εθνοκάθαρση. Άρα και εδώ εντάσσεται και αυτό το περιστατικό. Γιατί λένε ότι ο Κατσίφας, αυτό που λένε οι ίδιοι Αλβανοί, είναι ότι δημιουργούσε προβλήματα, ήταν υπέρ της Ένωσης της Βορειοπύρου με την Ελλάδα, ξεσήκωνε τους ομογενείς μας εκεί. Πριν απαντήσετε. Ναι. Κρατάμε την ερώτηση του Δημήτρη γιατί είναι κρίσιμη και βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και τις σχέσεις που διαμορφώνονται με την Ελλάδα μετά από αυτό, ή θα πρέπει να διαμορφωθούν με την Ελλάδα μετά από αυτό το περιστατικό και άλλα που έχουν συμβεί. Πάω σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Καλαντερίδη. Συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά για να έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε, για να μην σας πιέσω. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και γυρίζουμε κοντά σας. Συνέχεια λοιπόν στην εκπομπή μας, Δημήτρη. Λοιπόν, ρώτησα τον κύριο Καλαντερίδη, επειδή είπε νωρίτερα και ο ίδιος ότι πρόκειται για καθαρή δολοφονία και είπε θα το δικαιολογήσει αυτό, αλλά εδώ έχουμε βάλει, είναι φανερό ότι στο στόχαστρο έχει μπει η ομογένεια. Αυτό καταλαβαίνουμε πλέον και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά και από την πραγματικότητα που ισχύει στην Αλβανία. Ήταν λοιπόν ο Κατσίφας ένα όχημα που ξεσήκωνε την ομογένεια, όπως λένε οι Αλβανοί, και έναν ακόμη λόγο να τον εξοντώσουν ήταν και αυτός, κύριε Καλαντερίδη, τι λέτε? Ακούστε, είπα πριν από λίγο ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες κυκλοφορούν στην Ελλάδα ότι ο Ράμα κινείται στη λογική, παίρνει εντολές από τον Ερντογάν και έκανε αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Αποτελεί πολιτική του αλβανικού κράτους η αποδυνάμωση και σταδιακή εξάλληψη της ελληνικής μειονότητας Βορείου Επίρου. Σύνομαι προς επίρρωση είναι αυτού που λέτε. Ο κύριος Συρίγος προηγούμενος μας έλεγε ότι δεν έχουν και καλές σχέσεις. Ναι, λόγω του ότι η Αλβανία εννοώ με την Τουρκία. Στην Αλβανία έχει φτιάξει όλο το σύστημα Γκιουλέν. Έχει φτιάξει σχολεία. Πριν από 2 χρόνια πήγε ο Ερντογάν εκεί, 1,5 χρόνο, και απέτυχε να κλείσουν τα σχολεία. Και μαλώσανε μάλιστα δημοσίως για αυτό το θέμα ο Ερντογάν με το Ράμα. Ο Ράμα του είπε δεν τα κλείνω, λειτουργούν βάσει των αλβανικών νόμων και υπήρξε σύγκρουση. Δεν είναι. Οι σχέσεις ψυχολογικά είναι καλές. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να δίνει εντολές. Ωραία, και σε επίπεδο αλβανικής κοινωνίας, να λύσουμε και εδώ μια παρανόηση που υπάρχει. Σε επίπεδο αλβανικής κοινωνίας δεν υπάρχουν φιλοτουρκικές απόψεις. Είναι ίσως πολλοί Αλβανοί πιο αντιτούρκοι από μια μερίδα των Ελλήνων. Εν πάση περιπτώσει, άρα πολιτική του αλβανικού κράτους είναι αυτή και την ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, Χότζα, Αλία, Μπερίσα και τώρα ο Ράμα. Είναι αυτή η πολιτική τους. Τώρα, γιατί είπα θα το τεκμηριώσω ότι πρόκειται για δολοφονία. Εκεί εμπλέκονται στην δολοφονία ή στο περιστατικό γενικός που κατέληξε στη δολοφονία του, εμπλέκονται οι αλβανικές μυστικές υπηρεσίες. Τον κάλεσαν 5 μέρες πριν στο τμήμα στο Αργυρόκαστρο, εκεί μάλιστα του έδειξαν και τα όπλα ότι με αυτά θα σε καθαρίσουμε και τις επόμενες ημέρες. Τον κάλεσαν με ποια αφορμή, γιατί τον κάλεσαν? Γιατί είχε αγοράσει σημαίες από την Ελλάδα, έκανε σημειοστολισμό. Τώρα, δεν μπορεί να αποτελεί για ένα άτομο. Για υπόθεσή σας λέγανε παλιά. Δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για την Αλβανία ένα άτομο το οποίο, όπως αποδεικνύεται, δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση, είτε εθνικιστική είτε αυτονομιστική, ή ακόμη και με τα κόμματα που δρούν στην περιοχή και τις οργανώσεις, ενώ που δρούν νόμιμα. Άρα, ένα άτομο που ζει σε ένα χωριό με γυρασμένο πληθυσμό, τι απειλή να συνιστά για την Αλβανία? Ενοχλούσε όμως το γεγονός ότι είχε αυτές τις ευαισθησίες τις οποίες έχουμε παραξηγήσει δυστυχώς στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι ο Κατσίφας είναι η κραυγή αγωνίας της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία που κινδυνεύει. Και αυτή την κραυγή αγωνίας εξέφραζε με την αγάπη του για τις σημαίες και για το σημειοστολισμό. Εν πάση περιπτώσει, εκεί εμπλέχθηκαν τα παλιά μπιστόλια της Συγκουρίμη, τώρα ΣΥΚ πώς τη λένε, και στην ουσία με τις προκλήσεις εναντίον του Κατσίφα τον οδήγησαν σε εκείνο το ύψωμα και στο τέλος τον σκότωσαν. Τώρα,
Το ότι παραβίασε νόμος της Αλβανίας, παραβίασε. Θα μπορούσαν λοιπόν να τον περικυκλώσουν, τον συλλάβουν, ρε, να τελειώσουν τα πυρομαχικά του, να του βάλουν χειροπέδες και να του πει ο εισαγγελέας: έχεις παραβιάσει τον νόμο αυτόν, αυτόν. Και να δικαστεί κανονικά σαν άνθρωπο. 7 χρόνια φυλακή και τελειώσαμε. Οι ίδιοι λένε ότι δεν παραδίδονταν και πυροβολούσε εναντίον του. Κάποια στιγμή θα τελείωναν τα πυρομαχικά του. Δεν ήταν σε δασωμένο μέρος, δεν μπορούσε να διαφύγει. Να τον συλλάβουν λοιπόν και να τον δικάσουν. Αν τον δίκαζαν, ποια Ελλάδα θα. Και ποιος οποιοσδήποτε Έλληνας θα έλεγε ότι τον αδικείται. Παραβίασε αυτούς τους νόμους. Άρα τώρα, κύριε Καλλιτερίδη, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να απαντήσει σε αυτό το περιστατικό? Με ποιο τρόπο μπορεί να απαντήσει? Ακούστε, αυτή τη στιγμή το βασικό μέχρι μας... Μέχρι τώρα καταλήγουμε όλες, ναι, η απάντηση ήταν χλιαρή ως ανύπαρκτη. Καταρχάς να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Και αναφέρομαι το ότι τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ χωρίς να διασφαλίσουμε και τη συμφωνία που υπογράψαμε και τα δικαιώματα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ τρέχει και Θανάση τον Καραγιάννης τώρα προσπαθεί να βρει τον κύριο Μαριά, τον ευρωβουλευτή, διότι αυτός έκανε πήρε μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε ένα ερώτημα για το θάνατο του Κατσίφα και στο Facebook, όπως με διαβεβαιώνουν, δέχτηκε σοβαρές απειλές από Αλβανούς. Τα ακούστε, κύριε Χατζή. Εδώ αυτό δεν είναι κανονικά και πράγματα. Και στην πολιτική, στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στη διεθνή πολιτική σκηνή δεν δικαιολογείται το κενό. Όπου υπάρχει κενό, κάποιος έρχεται και το καλύπτει. Και το καλύπτουν οι Αλβανοί με τον τρόπο που το κάνουν. Το πρόβλημα είναι στην ελληνική πλευρά. Είπε ο κύριος οικονόμου τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα το όπλο μας, σε εισαγωγικά, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, που δεν είναι μόνο ότι το θέλει η Αλβανία, το θέλει και όλη η Ευρώπη. Ένα λεπτό όμως. Με συγχωρείτε, ναι, η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Και ρωτάω και τον κύριο Τασούλα και εσάς. Και απαντά. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Μαριά. Κύριε Μαριά, καλημέρα. Καλημέρα. Πήραμε ένα μήνυμα ότι είχατε μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνατε ένα ερώτημα σχετικά με την δολοφονία του Κατσίφα και στο Facebook δεχθήκατε δεκάδες απειλές. Τι σας λένε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Ακούστε, έκανα την ερώτηση για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία της ελληνικής εθνικής πλειονότητας της Βορείου Ηπείρου. Ζήτησα να υπάρξει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τιμωρία των δολοφόνων του Κατσίφα και γενικώς να υπάρχει μια παρέμβαση ευρωπαϊκή. Κάτω από την ερώτηση, γιατί την έβγαλα και στο Facebook, ναι, αλλά και με μια εκπομπή που έκανα στο Facebook την προηγούμενη Τρίτη, έχω δεχθεί διάφορες απειλές, βρισκές είτε στα ελληνικά, πολλά γράφονται στα αλβανικά, στα αγγλικά και γενικώς σε κάθε ανάρτηση που κάνω. Αλβανοί ήταν αυτοί που σας απειλούσαν? Φαίνεται ότι ήταν Αλβανοί πάρα πολύ και κυρίως από τα Τύρανα, ίσως και από την Ελλάδα. Πάντως, εγώ να υπενθυμίσω ότι δέχτηκα απειλές και παλαιότερα, διότι το Μάρτιο του 2017 έκανα ειδική εκδήλωση στην Ευρωβουλή για τα δικαιώματα της μειονότητας που έχουμε στη Βόρεια Ήπειρο. Το τι γράψανε στα αλβανικά, γιατί μου τα μετέφρασαν αδιάφραστα, ναι, και οι απειλές είναι γνωστές. Επομένως, νομίζω και δευτερόλεπτο, μόνο να μην επειδή παρακολουθώ τη συζήτησή σας, χρειάζεται πολύ πιο αποφασιστική στάση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ψήφισα την πρόσφατη έκθεση που έδινε κονδύλια στην Αλβανία με το αιτιολογικό ότι γίνεται μια τεράστια καταπίεση της πλειονότητας, γκρεμίζουν σπίτια, γκρεμίζουν την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στα χωριά, στις δρυμάδες κλπ. Επομένως χρειάζεται αποφασιστική στάση της ελληνικής. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μαριά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη συζήτηση και να πάω στον κύριο Τασούλα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα όπλο σε εισαγωγικά που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει μόνο η Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά σας ρώταγα εκείνη την ώρα που διακόψαμε ποιες συνθήκες και κάτω από ποιους όρους. Πώς θα μπει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα ήθελα, κύριε Χατζή. Γιατί τον κύριο Τασούλα τον είδα αρνητικό εγώ στον. Θα ήθελα όλα τα κόμματα της Ελλάδας να κάνουν ξεκάθαρα αυτή τη δήλωση και όχι να την κάνει η Ελένη Θεοχάρος ή η Κυπρία. Ναι, όχι, ναι, έπρεπε ναι, να την κάνουν οι Ελλάδες. Τώρα, όσον αφορά τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, ξέρετε, η Τουρκία ανοίγει σε τεράστιο θέμα την εκτέλεση, τη δολοφονία 9 πολιτών τότε με το Μαβί Μαρμαρά.
τέντωσε το σκηνή και στο τέλος κέρδισε. Γιατί έβγαλε εντάλματα σύλληψης για όλους όσους εκτέλεσαν και εξέδωσαν εντολές. Θα έλεγα. Η Τουρκία εξέδωσε τότε ένταλμα σύλληψης για το Μαβί Μαρμαρά εναντίον του Ισραήλ, για όλους όσους έδωσαν εντολή, αλλά και εκτέλεσαν τους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν ένας εισαγγελέας στην Ελλάδα θα μπορούσε και αυτός να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Γίνεται έρευνα στην Ελλάδα. Παράλληλα. Εντάλματα σύλληψης. Για να δείξουμε κι εμείς ότι έχουμε κράτος και ότι δεν αφήνουμε κενό για να το καλύψουμε. Λοιπόν, τώρα όμως πέραν αυτών θέλω με τον κύριο Συρίγο και τον κύριο Τασούλα, πρώτα με τον κύριο Τασούλα, να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Αλβανία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να γίνονται αυτά τα περιστατικά στην Αλβανία, να μιλάμε, μας εξήγησε ο κύριος Καλεντερίδης με ακρίβεια τι γίνεται και με τη μειονότητα, ακούσαμε και τον κύριο Μαριά, και να μιλάμε για ένα κράτος που θέλουμε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα είναι να ενταχθεί αυτό το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από ποιες δηλαδή συνθήκες? Και δεν μιλάμε για τον αλβανικό λαό τώρα, μιλάμε για την κυβέρνησή του, δεν μιλάμε για τους ανθρώπους, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά μιλάμε για τις κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση της όλης στάσεώς μας. Και δεν μιλάω τώρα για τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω τέτοιο ορίζοντα χρονικό, το διευρύνω. Είναι προφανές ότι η πολιτική μας έναντι της Αλβανίας, αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια, είχε να κάνει με την εναρμόνιση των κατευθύνσεών μας, με το γεγονός ότι επεδίωκαν να ενταχθούν στις ευρωατλαντικές δομές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Διευκολύναμε την είσοδο στο ΝΑΤΟ της Αλβανίας το 9. Διευκολύναμε αμέσως μετά το να πάρουν απαγόρευση θεώρησης βίζας, έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο, αν δεν κάνω λάθος. Τους επιτράπη, είναι τρία πράγματα που κάναμε. Ένα, το ΝΑΤΟ, δεύτερο, η βίζα, η θεώρηση, δεν χρειάζεται να παίρνουν θεώρηση. Και η υποψηφιότητα. Και το τρίτο, τους δώσαμε καθεστώς εντάξει. Και η υποψηφιότητα. Όλα αυτά στο πλαίσιο του ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, υπεράνω, δεν επηρεαζόμεθα από εντάσεις και είμαστε αγενεόδοροι. Η απόδοση αυτής της συμπεριφοράς φαίνεται στην δολοφονία του Κατσίφα, φαίνεται στο ότι η μειονότητα δεινοπαθεί και δεινοπαθεί τηρουμένων των αναλογιών, όπως δεινοπαθούσε και επί Χότζα, τηρουμένων των αναλογιών. Μην ξεχνάτε ότι η μειονοτική ζώνη είναι η ίδια που ήταν με το Χότζα. Η χυμάρα η οποία έχει τις κατεδαφίσεις, για να μην υπάρχει εκεί η αριθμητική αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι ομογενείς Έλληνες, ενώσαν ένα δήμο με τη χυμάρα πρόσφατα που απέχει 60 χιλιόμετρα από τη χυμάρα για να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα στις δημοτικές εκλογές στη χυμάρα. Δηλαδή, κύριε Τασούλα, εμείς δώσαμε αυτά τα τρία πάρα πολύ σημαντικά χωρίς όλα να πάρουμε αυτά, τίποτα. Χωρίς να πάρουμε τίποτε. Τι κερδίσαμε? Υπάρχουν κάποια βήματα, αλλά όταν βλέπεις τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτή η δολοφονία, αισθάνεσαι ότι οφείλεις να επανακαθορίσεις τη στάση σου. Συγγνώμη, είστε και πολιτικός. Τους δίνουμε αυτά που λέμε. Και ρωτάει Δημήτρης τώρα γιατί δεν πήραμε τίποτα. Και λέτε ότι εντάξει, επειδή έγινε αυτό. Μα αυτό είναι καθοριστικό που συμβαίνει. Υπό ποια έννοια το λέω? Υπό την έννοια ότι αν είχαμε μια καλή σχέση με αυτούς, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα και να είναι ανθρώπινες συνθήκες που γίνονται οι έρευνες, να μην σκοτωθεί ο άνθρωπος, αλλά και μετά, τέλος πάντων, το κακό που έγινε να είναι συνεργάσιμοι. Εγώ το βλέπω αυτό. Το δραματικό αυτό. Τι είδους δηλαδή καλή σχέση έχουμε? Δεν είναι μόνο αυτό, Τάκη. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων. Καταστρέφουν σπίτια. Σου λέω πού είναι η κορύφωση του δραματικού. Αυτό περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη επανακαθορισμού της συμπεριφοράς μας έναντι της Αλβανίας. Τελεία και παύλα. Δεν σωστό. Θέλω να κάνω αυτό σωστό ούτε είναι, εξάρσεις, σωστό είναι. Ούτε όχι, συμπεριφορές. Είναι θέμα αυτό, σοβαρό. Δεν είναι θέμα να γίνουμε συμπαθητικοί σε κάποιους οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι εύλογα τώρα. Είναι θέμα να επανακαθορίσουμε συνολικά τη στάση μας έναντι της Δεν μου απαντήσατε γείτονος. Όμως ποτέ τι είναι αυτό που μπορεί να έχει συμφωνήσει ή όχι ο κ. Γκοτζιάς. Αυτό δεν μου το απαντήσατε. Μα ούτε ο κύριος Κοντζιάς, ούτε ο διάδοχος του, ο κύριος Τσίπρας, καταδέχτηκαν να μας απαντήσουν πού βρίσκεται το θέμα των διαπραγματεύσεων με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με την Αλβανία. Αλλά πρέπει να κλείσω λέγοντας, για να καταλάβουμε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη Βόρειο Ήπειρο, ότι δεν είναι τωρινό. Μόλις απεσήρθησαν τα ελληνικά στρατεύματα που έφτασαν στην Κοριτσά και τα λοιπά μετά την έφοδο της Ελλάδος μέσα στα βορειοποριωτικά εδάφη, μόλις απεσήρθησαν, το 41 δηλαδή,
Αρχικά οι Ιταλοί και οι Γερμανοί που κατέλαβαν την Αλβανία μέχρι το 1944 ήταν υπό γερμανική κατοχή, κακοποιούσαν την ελληνική μειονότητα, και αμέσως μετά το 1944 που έφυγαν οι Γερμανοί, ήρθαν η κομμουνιστική δικτατορία, κακοποιούσαν την αλβανική μειονότητα, την ελληνική μειονότητα μέχρι το 1991, και μετά τη σκυτάλη την πήραν οι λεγόμενες δημοκρατίες, οι οποίες ήρθαν, ο Θεός να τις κάνει έτσι, εν σχέση με τη συμπεριφορά στην ελληνική μειονότητα. Άρα έχουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα ξεκληρίσματος, και πρέπει, επαναλαμβάνω, με αφορμή αυτή τη δολοφονία, να επανακαθορίσουμε την όλη υπεράνω στάση που τηρούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, και εσάς και τον κύριο Καλεντερίδη τώρα, για να ολοκληρώσουμε. Αυτή η περιβόητη συνθήκη της Κέρκυρας, το πρωτόκολλο, γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ? Δεν εφαρμόστηκε ποτέ για ιστορικούς λόγους. Νομίζω πιο σημαντικό να σταθούμε στο σήμερα, αν μου επιτρέπετε. Όχι, να γιατί έχει σημασία, γιατί αυτό, αν έχω καλή ενημέρωση από τον Σεβαστιανό, τώρα εμπιστώ, ότι εκεί, ας πούμε, είχε γραφεί ότι εφόσον πέσει και το τείχος του Βερολίνου και δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες, θα υπάρξει και εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Εγώ δεν το είδα να γίνεται αυτό. Δεν είδα και να το διεκδικήσουμε κιόλας, δηλαδή. Το πρωτοκόλλο της Κέρκυρας δεν εφαρμόστηκε ποτέ, και ήδη από το 1920, με δήλωσή του ο τότε πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Φαν Νόλι, είχε κλείσει αυτό το θέμα. Περισσότερο να δούμε τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτά τα τρία σημεία που ανέφερε ο κύριος Τασούλας, ένταξη στο ΝΑΤΟ, να μπαίνουν χωρίς βίζα μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σημαντικά. Στα Βαλκάνια, όταν δίνεις κάτι έτσι, χωρίς να παίρνεις αντάλλαγμα, δεν θεωρείται ότι είσαι κυμπάρης γενναιόδωρος, θεωρείται ότι είσαι σε θέση αδυναμίας. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στη λογική με την Αλβανία: παίρνεις, τότε δίνεις. Προσέξτε, όχι δίνω, παίρνω. Παίρνω, δίνω. Είναι το πρώτο σημείο. Μου δίνεις και σου δίνω. Ταυτόχρονα. Σημείο δεύτερο. Γιατί υπάρχει, το θεωρούν δηλαδή ότι είσαι αδύναμος κρίκος. Για να το δίνει, ναι, εδώ πέρα χρόνια. Άρα δεν πήραμε εμείς κάτι δηλαδή πάνω σε αυτά που λέτε τώρα? Θεωρώ ότι δεν πήραμε κάτι. Πήραμε τότε τη Συμφωνία των Θαλασσίων Ζώνων, που ήταν πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Γιατί η χάραξη έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο, ναι, που αυτό θα δημιουργούσε ένα δεδικασμένο. Μετά δεν τίποτα. Από εκεί και μετά όμως σας είπα ότι η Μπέσα έγινε μπαμπεσιά. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο κύριος Καλεντερίδης. Ένα τμήμα του αλβανικού κράτους κινείται με τη λογική της χοντζικής περίοδου. Θέλουν να εξοντώσουν την ελληνική μειονότητα. Θέλουν να φύγει η ελληνική μειονότητα. Αυτή τη στιγμή στα περισσότερα ελληνικά χωριά της Βορείου Ηπείρου μένουν άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία, πλην ορισμένων κεφαλοχωριών, μένουν άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία. Ο στόχος τους είναι να τους εκφοβήσουν, να μην μιλάνε, και η ελπίδα τους είναι ότι θα φύγουν. Θα τους διώξουν. Θα πεθάνουν και δεν θα ξαναγυρίσει κανένας. Το μεγάλο πρόβλημα της μειονότητας αυτή τη στιγμή είναι το περιουσιακό. Παλιότερα ήταν το εκπαιδευτικό. Του αρπάζουν περιουσίες. Είναι ότι τώρα του αρπάζουν συστηματικά τις περιουσίες, και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έγινε. Με την πέδο των απαλωτριώσεων, αν όχι κατά, μόνο, ναι, αλλάξανε, φτιάξανε ένα καποδίστρια, αλλάξανε το σύστημα των Δήμων. Και ενώ οι ελληνικοί Δήμοι, οι ελληνικές κοινότητες ακουμπάνε όλες πάνω στη θάλασσα, από το ύψος των Αγίων 40 μέχρι τα σύνορα, με την εξαίρεση τριών χωριών, όλα τα άλλα χωριά πάνω στη θάλασσα είναι ελληνικά. Ναι, ναι. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα σύστημα τέτοιο που τραβήξαν λωρίδες γης από τους Αγίους 40 και από τα Τσάμικα χωριά. Όχι, και ενώσανε το θαλάσσιο μέτωπο με αλβανικούς δήμους. Δηλαδή εντάξανε τα ελληνικά χωριά της παραλίας, τα εντάξανε στους μεγάλους αλβανικούς δήμους, και οι ελληνικοί δήμοι που είναι ακριβώς από πίσω δεν έχουν θαλάσσιο μέτωπο. Γιατί πάνω στο μέτωπο γίνεται η ανάπτυξη, είναι ο τουρισμός, είναι το εμπόριο. Οι αξίες της γης. Και όχι μόνο αυτό, εάν έμεναν αυτές οι περιουσίες στα χέρια Ελλήνων, θα μπορούσαν να μείνουν εκεί, γιατί δημιουργούν πλούτο. Όταν τους αφαιρείς λοιπόν τη δυνατότητα να παράγουν πλούτο, σαν να τους στέλνεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ, κύριε καθηγητά, εμείς που λέμε παραδοσιακό ότι είμαστε η πιο ισχυρή χώρα στην περιοχή. Και είναι αλήθεια. Στα λόγια. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με την Αλβανία. Δηλαδή είναι σε τέτοια θέση πια η χώρα. Η μισή Αλβανία μένουν στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε. Είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το τρίτο. Αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όποιοι κάποιοι από αυτού έχουν προκόψει, έχουν κάνει οικογένεια. Για το θέμα του θελασσίου μετώπου. Ένα λεπτό έχετε. Μπορείτε σε ένα λεπτό, κύριε καθηγητά. Σχετίζεται με το ότι στην Αλβανία οι Δήμοι είναι αυτοί που δίνουν τις πολεοδομικές άδειες και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, οι Έλληνες ξέρουν ότι αν δεν συνεργαστούν με τον Αλβανό Δήμαρχο, τα χάνουν όλα.
τρίτο σημείο σχετίζεται με τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό ότι περισσότερο, σχεδόν ο μισός αλβανικός πληθυσμός έχει περάσει από την Ελλάδα. Ένα μεγάλο τμήμα από αυτούς έχουν πολύ έντονα φιλελληνικά συναισθήματα. Φάγανε ψωμί εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, η αλβανική ηγεσία επιμένει να παίζει σε ανθεληνικούς ρυθμούς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Δεν σχετίζεται με τον Περίσα, δεν σχετίζεται με τον Ράμα, δεν σχετίζεται με τον Τσίπρα, δεν σχετίζεται με τον Γκαραμαλή ή τον Σαμαρά. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα σε επίπεδο ηγεσίας και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Τασούλα, πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα. Εκεί θα ξαναείστε, φαντάζομαι, να αποχωριστείτε τώρα. Βεβαίως, αν είστε ετεροδημότης, με ενδιαφέρουν τα στοιχεία σας. Όχι, δεν είμαι ετεροδημότης, αλλά θα σας έχω μια μικρή εκπλήξη τώρα. Για να δούμε. Στη Βουλή κάνατε μια ομιλία. Και εμείς κλέψαμε αυτή την ομιλία στο nipos.gr που αφορά την ψήφο, η ψήφος των Ελλήνων της Διασποράς ήταν δίκαιο και έγινε πράξη το 1862. Για το 2018 ούτε λόγος. Εδώ ψηφίζουν στο Λονδίνο Έλληνες. Στο ελληνικό προξενείο. Στο ελληνικό προξενείο. Πριν 156 χρόνια. Πριν 156. Τότε λοιπόν χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα, μπορούσε να γίνει αυτό. Σήμερα ρωτάμε, είναι μια ομιλία δική σας, δημοσιεύεται στο nipos.gr και εγώ θα προτείνω να τη διαβάσουν. Δηλαδή και τα στοιχεία εσείς μας τα έχετε δώσει όλα. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί μιλάμε για την ψήφο των Ελλήνων, Δημήτρη, που είναι στο εξωτερικό και μπορεί να το δεις και αύριο γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα ωραία, αυτό. Ένα μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως, αλλά η κυβέρνηση τη σημασία έχει τη λέει. Αξίζει να θυμίσουμε ότι στο εκλογικό τμήμα εκείνη τη στιγμή που δείχνει η λιθογραφία από αγγλική εφημερίδα του 1863 ψηφίζουν και εκλέγουν πληρεξούσιο της προξενικής περιφέρειας Λονδίνου το Χαρίλαο Τρικούπη. Είναι η πρώτη φορά που εξελέγει βουλευτής ο Χαρίλαος Τρικούπης. Εκτός από τον Τρικούπη εξελέγησαν τότε άλλοι 33 βουλευτές από το Κάιρο, την Ανδριανούπολη, την Κωνσταντινούπολη. Και μεγάλα ονόματα της πολιτικής. Ο Γιώργος Αβέροφ ήταν πληρεξούσιος του Καΐρου. Τότε λοιπόν βρέθηκε τρόπος να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Τώρα το αναθέσαμε σε επιτροπή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε τον κύριο Καλεντζέλη. Θέλω μισό λεπτό κι εγώ. Ορίστε. Να υποκλέψω μισό λεπτό. Να υποκλέψω. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ότι τα εθνικά θέματα δεν μπορεί κανείς να τα εντάσσει δεξιά-αριστερά. Είναι ζητήματα του κράτους και πρέπει να τα υποστηρίζουν όλα τα κόμματα και, όλη, και ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Και το δεύτερο, η μάνα του χαροκαμένου, η χαροκαμένη μάνα του Κωνσταντίνου Κατσίφα μου είπε το εξής. Μπήκανε μέσα στο σπίτι, με βάλανε το όπλο στο κεφάλι, είδαν το σταυρό και μου είπανε γιατί φορά σταυρό εσύ είσαι Αλβανίδα. Αυτό είναι μια κρατική νοοτροπία. Μάλιστα. Και δείχνει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ τον κύριο Συρίγο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Δημήτρη Οικονόμου που θυσίασε το πρωί της Κυριακής. Όπως θα θυσιάσω και εγώ αύριο το πρωί για να έρθω στην εκπομπή. Να θυσιάσω, εδώ θα είσαι. Πώς θα θυσιάσεις, εδώ θα είσαι στη δουλειά σου. Ναι. Να περάσει ευχάριστα το υπόλοιπο της Κυριακής. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.